σημερινό δεν θα έχει τη διάρκεια τη προηγούμενη φορά. Που είχε ξεφύγει λίγο πλευρά χρόνου. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε σήμερα. Σήμερα θα ασχοληθούμε κυρίω με δικαιώματα, ιδιοκτησίε αρχείων, τα βασικά δικαιώματα, ιδιοκτησίε αρχείων, πώ αλλάζουμε από χρήστη σε χρήστη. Και τα αρχεία αλλά και το. Συνεδρία μας. Λοιπόν, έχετε ακούσει όλοι, έχετε δει, μπορεί κάποιοι να μην έχετε δει βασικά, γιατί μπορεί η διανομή σας να μην υποστηρίζει, το χρήστη τη root. Τι είναι ο χρήστης root? Είναι ο βασικός χρήστης ενός συστήματος. Είναι ο διαχειριστής ενός συστήματος Linux. Είναι ο μόνος χρήστης που χρειάζεται να υπάρχει στην πραγματικότητα. Μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, σε όλες τις συσκευές, τα πάντα που υπάρχουν πάνω στο λειτουργικό μας. Και δεν μπορούμε να το ζητήσουμε σε καμία περίπτωση. Δεν μπορεί να υπάρξει σύστημα χωρίς να το χρησιμοποιήσει. Τώρα τι συμβαίνει εδώ? Κάποιες διανομές τον έχουν απενεργοποιήσει το χρήστη root, σε εισαγωγικά. Λένε ότι δεν έχουν χρήστη root. Στην πραγματικότητα τον έχουν, αλλά τον έχουν απενεργοποιημένο. Υπάρχει ο χρήστης, αλλά για κάποιους λόγους δεν μπορείτε εσείς να το χρησιμοποιήσετε, επειδή ουσιαστικά έχει απενεργοποιημένο το password του, δηλαδή δεν μπορείτε να ξέρετε το password του και δεν μπορείτε να συνδεθείτε σαν αυτός ο χρήστης. Καλό θα είναι να μην δουλεύουμε σαν χρήστης root συνεχώς στον υπολογιστή μας. Δεν πρέπει. Χρήστης root θα πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνο όταν έχουμε να κάνουμε τέτοιες δουλειές που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του συστήματος και με τίποτα παραπάνω. Ακριβώς το ότι έχει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, σε όλες τις συσκευές, τα πάντα πάνω στο λειτουργικό μας, καθιστά και αυτό το χρήστη επικίνδυνο για να δημιουργήσει πρόβλημα σε οποιοδήποτε σημείο του λειτουργικού συστήματος. Οπότε το χρησιμοποιούμε μόνο και μόνο όταν χρειάζεται. Για τους σκοπούς που χρειάζεται μόνο. Λοιπόν, πώς αλλάζουμε χρήστες? Πώς μπορούμε να από ένα χρήστη που είμαστε εμείς ο κανονικός μας χρήστης, π.χ. George που είμαι εγώ στον υπολογιστή μου τώρα, να μπούμε και να τρέξουμε κάποια εντολή ή κάποιες εντολές ως άλλος χρήστης. Ως χρήστης root παραδείγματος χάρη ή ως ακόμα και οποιοδήποτε άλλο χρήστη. Δύο εντολές μας. Είναι η SU, Super User, SU και είναι και η sudo. Σε εσάς δυστυχώς εδώ πέρα δεν θα δουλεύω. Δεν έχετε τα password. Είναι οπωσδήποτε και για το SU και για το sudo. Για το SU χρειάζεστε το password του root χρήστη, δηλαδή αν τρέξουμε το SU, την εντολή SU, θα μας ζητήσει το password του root και θα ανοίξει μια συνεδρία ως root. Ως αυτού του χρήστη μπορεί να κάνει τα πάντα λοιπόν στον υπολογιστή. Με το sudo δεν ανοίγει καινούργια συνεδρία, το sudo απλά τρέχει μια εντολή. Συγκεκριμένη αυτή η εντολή που θα του δώσουμε, θα δούμε πώς, τρέχει ως χρήστης root ή ως οποιοδήποτε άλλο χρήστης. Συνήθως ως root, γι' αυτό το χρησιμοποιούμε. Θα δούμε λίγο ένα-ένα. Με τον εντολή σου ακριβώς τι κάνουμε. Αν δώσουμε σκέτο σου, αυτό λοιπόν που συμβαίνει ότι αλλάζουμε τη συνεδρία σε χρήστη. Εσείς δεν μπορείτε να το κάνετε, σας δείχνω εγώ το δίπλα λιγάκι, τουλάχιστον. Δηλαδή, αν δώσω σκέτο σου, μου ζητάει το password που μου ζητάει είναι το password του root. Εντάξει, κάποιες διανομές σας είπα αυτό το έχουν απενεργοποιημένο. Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε. Είναι κάποιοι λόγοι, με τους οποίους θα συζητήσουμε λίγο αργότερα, που το έχουν απενεργοποιημένο. Θεωρούν ότι δεν είναι καλό να υπάρχει χρήστης root. Να μην μπορεί κανένας να μπει ως χρήστης root. Εγώ διαφωνώ λίγο εκεί πέρα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, το password λοιπόν που μας ζητάει είναι το password του χρήστη root. Αυτό είναι ένα password από ό,τι καταλάβατε. Κάθε χρήστης έχει ένα password. Οπότε λοιπόν, αν βάλω το password του χρήστη root, συνήθως με υποδέχεται με μια λίγο διαφορετική προτροπή που εκεί μπροστά. Πάλι μπορεί να αλλάζει από υπολογιστή σε υπολογιστή και θα δούμε πώς μπορεί να παίξουμε με αυτό την επόμενη φορά. Όταν μπορούμε να αλλάξουμε δηλαδή την προτροπή που μας δείχνει. Συνήθως, για να μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε, να φαίνεται εύκολα αν είμαστε root ή αν είμαστε απλός χρήστης, ο πιο απλός τρόπος είναι ότι στον απλό χρήστη η προτροπή που έχουμε τελειώνει με δολάριο, ενώ στο χρήστη root τελειώνει με δίεση. Από αυτό και μόνο συνήθως καταλαβαίνουμε σε τι είδου συνεδρία είμαστε. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν μπορώ να τα διαγράψω όλα ή όχι, παραδείγματος χάρη. Ή αν μπορώ να περιοριστώ μόνο στα αρχεία που αντιστοιχούν στο χρήστη. Στο χρήστη George, παραδείγματος χάρη. Λοιπόν,
την εντολή σου δεν την χρησιμοποιούμε μόνο. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, δεν το χρησιμοποιούμε μόνο για να γίνουμε root. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να γίνουμε οποιοδήποτε χρήστη υπάρχει στον υπολογιστή μα. Και να ανοίξουμε μια καινούργια συνεδρία, σαν να ανοίγουμε ένα τερματικό καινούργιο λοιπόν, ω κάποιο άλλο χρήστη. Πραγματικά είχαμε πει την προηγούμενη φορά ήταν πραγματικές συσκευές, έτσι. Κάτι σαν υπολογιστές που συνδέονταν στον υπολογιστή, τον τότε υπολογιστή. Εντάξει. Εμείς μπορούμε να ανοίξουμε και άλλο τερματικό ως διαφορετικός χρήστης. Σαν να έχουμε δηλαδή μια ξεχωριστή συσκευή, ουσιαστικά είναι μια προσομοίωση του να έχουμε μια ξεχωριστή συσκευή και να δουλεύει άλλο χρήστη από εκείνο το τερματικό. Από εκείνη τη συσκευή. Οπότε, αν δώσουμε σου και το όνομα του χρήστη, αν γνωρίζουμε βέβαια το password εκείνο του χρήστη, θα μας επιτρέψει να δουλεύουμε στον υπολογιστή μας σαν να ήμασταν ο άλλος χρήστης. Παραδείγματος χάρη, βγαίνω εγώ λιγάκι τώρα εκεί πέρα μέσα από το root. Ας προσπαθήσω να πω με τον λογαριασμό της γυναίκας μου, παραδείγματος χάρη. Αρκεί να δώσω το όνομα χρήστη. Σου και όνομα χρήστη. Αν το password το θυμάμαι και δεν το έχει αλλάξει, μπορεί να το πάτησε και λάθος. Μπήκα. Εντάξει, εγώ το πάτησα λάθος. Ό,τι και να τρέξω τώρα δουλεύει ως χρήστης Κατερίνα. Είναι σαν να είμαι συνδεδεμένο σε μια καινούρια συνεδρία ως χρήστης Κατερίνα, όχι ως χρήστης Τζόρτζ. Με την προτροπή των Λάριων, γιατί δεν είμαστε χρήστης root. Στο root η προτροπή είναι η δίεση. Τώρα είμαστε πάλι ένας απλός χρήστης. Οπότε μπορεί να πειράξει οτιδήποτε άλλο πέρα από τα αρχεία τα δικά του. Εντάξει. Λοιπόν, βέβαια τώρα πια το home που είμαστε, αν προσέξετε, ο φάκελος που είμαστε, ο κατάλογος που είμαστε, έχει παραμείνει ο ίδιος. Είμαστε home George. Αλλά σε αυτόν τον κατάλογο πια δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ούτε καν να δω τα αρχεία του. Το βλέπετε. Πρέπει να πάω στο home Κατερίνα για να δω τα αρχεία μου πια. Οκ. Λοιπόν, και βλέπετε το home εδώ πέρα, αυτή το file, εσπομένη αυτή, τώρα πια μας δείχνει στο home Κατερίνα, όχι στο home George. Οπότε μπορούμε να αλλάξουμε χρήστη με το S, U και το όνομα χρήστη. Αυτό μπορεί να είναι αρκετά χρήσιμο. Εγώ παραδείγματος χάρη το χρησιμοποιώ πολύ για άλλα ονόματα χρήστη, γιατί έχω άλλο λογαριασμό για να κάνω οποιασδήποτε τραπεζικές συναλλαγές. Δεν θέλω με τον ίδιο λογαριασμό που χρησιμοποιώ καθημερινά για να μπαίνω σε YouTube, δεν ξέρω και εγώ σε τι άλλο μπαίνω. Να έχω και τις τραπεζικές μου συναλλαγές. Θέλω να είναι σε κάποιον άλλο χρήστη, στον οποίο δεν έχει πρόβλημα σε κανένας, και να μπαίνω σε αυτό το χρήστη μόνο και μόνο για να λύω το website της τράπεζάς μου. Εντάξει. Ταυτόχρονα μπορεί να συνδεθούν προφανώς οσοδήποτε χρήστη θέλετε. Και αντί να ανοίγετε ένα καινούριο, δηλαδή να κλείνετε το session σας, να κάνετε log out, να φαίνεται ως άλλος χρήστης, πολύ εύκολα μπορείτε να ανοίξετε λοιπόν ένα τερματικό, να αλλάξετε τον εαυτό σας να γίνει άλλος χρήστης και να δουλεύετε από εκεί και πέρα. Μπορώ να ανοίξω και προγράμματα γραφικού περιβάλλοντος τώρα για οτιδήποτε θέλω. Στο ίδιο session, στην ίδια συνεδρία. Τώρα, παρόμοια εντολή, πέρα από το σου και το όνομα χρήστη, είναι και το σου παύλα L. Τι συμβαίνει εδώ? Αυτό που συμβαίνει ότι με το σου και όνομα χρήστη, το περιβάλλον στο οποίο δουλεύουμε παραμένει το ίδιο. Και όταν λέω περιβάλλον, τι εννοώ? Εννοώ όλες οι μεταβλητές που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον χρήσης του Linux. Παραδείγματος χάρη, στον τρόπο που φαίνεται η υποτροπή. Αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε χρήστη. Όπως είδαμε, ήταν διαφορετικό για το root, παραδείγματος χάρη, που έχει δίεση στο τέλος. Ή μπορεί άλλοι χρήστες, διαφορετικοί χρήστες, να μην έχουν πρόσβαση σε όλες τις εντολές επειδή βρίσκονται σε άλλες τοποθεσίες. Είχαμε πει, θυμάστε, την προηγούμενη φορά ότι κάποιες εντολές είναι, παραδείγματος χάρη, μέσα στο SBIN και στο USR SBIN, αντί για το BIN και το USR BIN. Και σε αυτές τις εντολές που είναι εκεί μέσα έχει πρόσβαση μόνο ο root. Παρομοίως θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το περιβάλλον μας και να φτιάξουμε κάποιες τοποθεσίες όπου θα έχει πρόσβαση μόνο κάποιος χρήστης. Έτσι. Αν αλλάζουμε με το sub user, κρατάμε το περιβάλλον του προηγούμενου χρήστη, αυτού που ήμασταν προηγουμένως.
Γι' αυτό και με άφησε στο ίδιο home που ήμουν πριν. Όταν έκανα σου, Κατερίνα, δεν με άφησε στο ίδιο, φάκελο που ήμουν πριν, στο προηγούμενο home. Έτσι. Αν όμως έκανα σου, Παύλα, Κατερίνα, αυτό που θα άλλαζε, ίσως να έχω πληροποιήσει το περιβάλλον της γυναίκας μου να μην αλλάζει. Και δεν το θυμάμαι. Συγγνώμη, αλλά θα έπρεπε να το κάνει. Sorry, δεν το δοκίμασα αυτό το υπολογιστή. Σαν το δοκίμασα. Τέλος πάντων, εκεί πέρα θα έπρεπε να το να αλλάζει και να παίρνει το περιβάλλον το άλλο. Και υπάρχει και μια εντολή. Και η παύλα σε, το option σε, το οποίο απλά μπορούμε να τρέξουμε μια εντολή ως προς τις πούς. Δηλαδή, δεν ανοίγουμε καινούριο. Καινούργια συνεδρία, δηλαδή με σκέτος as you, ανοίγουμε συνεδρία και βλέπουμε όσες εντολές θέλουμε. Έτσι. Και ό,τι και κάνουμε από εδώ και πέρα, θα είμαστε root. Μέχρι να πατήσουμε exit. Οκ. Okay. Μέχρι να πατήσουμε exit. Αν πατήσουμε exit, φεύγουμε πάλι στη συνεδρία αυτή. Αλλά, αν δώσουμε, παραδείγματος χάρη, σου παύλα σε και το όνομα μιας εντολής, στην οποία δεν θα είχαμε πρόσβαση αλλιώς, παραδείγματος χάρη, ας δοκιμάσω να τρέξω, υπάρχει μια εντολή εδώ πέρα, το user setup. Είναι ένα προγραμματάκι, πιθανόν να μην το έχετε στους δικούς υπολογιστές, έχει σχέση με την διανομή, τέλος πάντων, αλλά αν προσπαθήσω να τρέξω αυτό, θα το τρέξει μεν, αλλά αν πάω να κάνω οτιδήποτε, π.χ. να διαγράψω μια ομάδα, οτιδήποτε, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να τη διαγράψει. Βλέπετε που έμεινε εκεί πέρα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να. Το μόνο που κάνει είναι να μου τρέξει και να μου δείξει το παραθυράκι της. Από εκεί πέρα, ό,τι και να πω και να κάνει, δεν θα το κάνει. Παραδείγματος χάρη. Και άλλη περίπτωση. Παραδείγματος χάρη. Έστω ότι ήθελα να διαγράψω. Να ο βασικός κατάλογος. Έστω ότι ήθελα να διαγράψω όλο το VAR. Δεν θα το κάνω, αλλά αν προσπαθήσω να το κάνω. Ως απλός χρήστης, θα μου πει και νότριμου και χαμός. Εντάξει, δεν έχω δικαιώματα να το κάνω. Γιατί το VAR αυτό, ο φάκελος VAR, βλέπετε ότι ανήκει στο root. Θα τα δούμε σε λίγο ξανά αυτά. Αν τρέξω όμως μια εντολή με το Pavla Se Command, αυτό που κάνει, παραδείγμα του χάρη αυτού του προηγουμένου. Μου ζητάει το password του root. Το βάλα πάλι να θέσω. Και τώρα πια, ό,τι και να κάνω, θα εφαρμοστεί. Δηλαδή, αν εγγράψω μια ομάδα, διαγράψω ένα χρηστή, θα διαγραφεί. Αλλά μόνο για αυτή την εντολή. Αλλά μόνο για αυτή την εντολή. Δηλαδή, έχω τρέξει μια εντολή τώρα, μια συγκεκριμένη εντολή. Ως χρήστης root. Έτσι, με το που φύγω, με το που τερματίσει αυτή η εντολή, δεν θα είμαι πια root. Γυρνάω πάλι πίσω. Δηλαδή, τρέχω μόνο μία εντολή ως root. Το ίδιο δεν κάνει και το σουντό. Περίπου, θα το δούμε σε λίγο. Περίπου, τρέχει μία εντολή λοιπόν, και με το σου λοιπόν, μπορείς να τρέξεις μία συγκεκριμένη εντολή. Χρησιμοποιώντας όμως ποιο password. Πιανού χρήστη. Το password του root. Εντάξει, το password του root. Αντίστοιχα λοιπόν, μπορούμε να αλλάξουμε είτε σε κάποιο άλλο χρήστη και να έχουμε μια συνεδρία ολόκληρη, ένα θεματικό λοιπόν ολόκληρο αφιερωμένο σε αυτό το χρήστη, είτε είναι ο root είτε οποιοδήποτε άλλο, είτε να τρέξουμε μια συγκεκριμένη εντολή, αυτή που θέλουμε, και με το που βγει να είμαστε σίγουροι ότι τελείωσε. Αυτή τη μία εντολή έτρεξε και καμία άλλη. Και την επόμενη φορά που θα ξανατρέξουμε μια εντολή. Πάλι με το SU Pavla Se θα μας ξαναζητήσει το password του root. Δεν υπάρχει αυτό που με το sudo μπορεί να έχετε δει, ότι θυμάται το password που μπορεί να έχουμε δώσει πριν από μισό λεπτό. Αν θέλετε, έχει λίγο παραπάνω ασφάλεια στο ότι σας ζητάει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά το password.
password του root. Δηλαδή, και θα είναι καλή πρακτική ακόμα και στο δικό σας τον υπολογιστή, αν είστε ακόμα και ένας μόνο άνθρωπος που δουλεύει στον υπολογιστή πάνω, δεν έχετε άλλο δεύτερο χρήστη, καλά θα είναι άλλο password να έχετε για τον χρήστη σας, τον απλό χρήστη που μπαίνετε και δουλεύετε καθημερινά, και άλλο password για το root. Για να μην μπερδεύεστε και να μην υπάρχει περίπτωση να κάνετε κάτι χωρίς να το σκεφτείτε και πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορεί το password σας, το δικό σας, να έχετε συνηθίσει να το δίνετε συνέχεια. Οπότε, σας ζητάει ένα password, να δίνετε το ίδιο και το ίδιο password. Αν ο root έχει το ίδιο password, δεν σκέφτεστε και πολύ ότι εκεί που μπαίνω μπορεί να κάνω σοβαρή ζημιά. Είναι πολύ σοβαρό να μπαίνετε ως root στο σύστημά σας. Μπορείτε να καταστρέψετε τα πάντα. Οπότε, θέλει και μεγάλη προσοχή. Οπότε, για να σας γίνει αυτό λίγο πιο κατανοητό, αν θέλετε, βάζετε ένα διαφορετικό password, το οποίο δεν έχετε συνηθίσει να το πληκτρολογείτε συνέχεια. Ακόμα και για το χρηστή root. Να ξέρετε, να καταλαβαίνετε για τις πράξεις σας ότι κάνετε κάτι διαφορετικό εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, υπάρχει και η Sudo, λοιπόν, η οποία Sudo είπαμε ότι εκτελεί μια συγκεκριμένη εντολή. Συγκεκριμένη εντολή. Αν δώσουμε μια εντολή μετά το Sudo, θα την εκτελέσει με δικαιώματα υπερχρήστη. Προσέξτε, την εκτελεί με δικαιώματα υπερχρήστη. Δεν γινόμαστε υπερχρήστης, δεν γινόμαστε root. Αποκτάμε, φέρνουμε τον εαυτό μας στο επίπεδο που έχει ο root και εκτελούμε την εντολή με αυτά τα δικαιώματα. Δεν γινόμαστε root, εκτελούμε την εντολή με τα ίδια δικαιώματα που έχει ο root. Με την εντολή sudo. Και μπορούμε πάλι να εκτελέσουμε μια εντολή, αν δώσουμε σκέτο sudo και την εντολή ως root, ή μπορούμε να δώσουμε και το όνομα χρήστη. Sudo Pavla U, Κατερίνα παραδείγματος χάρη, και τρέχω εκείνη την εντολή. Εδώ πέρα βέβαια, με το sudo θα δούμε ότι δεν είναι παντού και σε όλες τις διανομές πάλι στημένο. Δηλαδή αυτό παίζει λίγο. Ποιες διανομές υποστηρίζουν από μόνες τους το σου και πώς στο sudo είναι κάπου μισές-μισές, αλλά το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Δηλαδή μπορείτε στη διανομή σας η οποία υποστηρίζει μόνο το σου να στήσετε να δουλεύει και το sudo. Μπορεί στη διανομή σας που δουλεύει με το sudo να το στήσετε, δεν είναι τίποτα, μια εντολή ουσιαστικά, να δουλεύει και το σου. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι κι αλλιώς ο χρήστης root υπάρχει, θέλετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, οι εντολές που μπορεί να τρέξει κάθε χρήστης, και εντολές που μπορεί να τρέξει, αν πάμε στο προηγούμενο, συγγνώμη, είναι αυτές, αν δώσετε sudo pavla l, είναι list το σημαίνει, δίνει μια λίστα με τις εντολές που μπορούμε να τρέξουμε με το sudo. Μπορεί αυτές οι εντολές λοιπόν, καθορίζονται σε ένα αρχείο που είναι το etc sudoers. Σε αυτό το αρχείο μπορούμε να καθορίσουμε με μεγάλη λεπτομέρεια τι μπορεί να τρέξει ο κάθε χρήστης. Δηλαδή μπορεί να δώσουμε σε κάποιο χρήστη τη δυνατότητα να τρέξει μόνο μία και μόνο συγκεκριμένη εφαρμογή η οποία απαιτεί δικαιώματα root και καμία άλλη. Παραδείγματος χάρη σε κάποιον που στείνει παράδειγμα ένα στο σελίδα μια εταιρεία, δεν ξέρω εδώ πέρα, στο Greek Loop παράδειγμα. Εντάξει, κάποιος που στείνει την ιστοσελίδα, ίσως να πρέπει να έχει και δικαιώματα να ξεκινάει το Apache Server, το Web Server. Αυτό κανονικά θα έπρεπε να το κάνει μόνο ο root, να ξεκινάει το Server και να το σταματάει όποτε θέλει. Αλλά εμείς μπορεί να θέλουμε να δώσουμε συγκεκριμένα μόνο για αυτή την εντολή δικαιώματα σε κάποιον συγκεκριμένο χρήστη. Και να μην έχει δικαίωμα να κάνει οτιδήποτε άλλο στον υπολογιστή αυτό, που να έχει σχέση με διαχείριση του ίδιου του υπολογιστή. Αυτά λοιπόν μπορούμε να καθορίσουμε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια σε αυτό το αρχείο, στο etc sudoers, το οποίο είναι ένα αρχείο κειμένου. Είναι ένα αρχείο κειμένου. Για να δω το δικό μου. Το αρχείο αυτό δεν θα μπορέσετε να το δείτε πάρα πολύ πιθανόν ως απλός χρήστης. Εντάξει, τα δικαιώματά του είναι τέτοια που ο απλός χρήστης δεν μπορεί καν να το δει, να το διαβάσει αυτό το αρχείο. Θα μιλήσουμε για τα δικαιώματα λίγο παρακάτω. Οπότε για να μπορέσουμε να το δούμε. Έλα πάλι λάθος το βάλε. Για να μπορέσουμε να το δούμε, λες, και μόνο να το δούμε, αυτά που έχω εγώ τώρα είναι αυτά τα περιεχόμενα. Είναι κάτι που να σας φαίνεται λίγο παράξενα τώρα,
Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και τώρα τόσο πολύ δύσκολα. Σήμερα δεν θα ήθελα να επεκταθώ και πάρα πολύ σε αυτά. Άμα θέλετε στο τέλος και δεν έχετε ζαλιστεί πάρα πολύ, μπορούμε να το δούμε κιόλας. Αυτό που λέει, παραδείγματος χάρη, η δικιά μου, το δικό μου το setup εδώ πέρα, το δικό μου το σύστημα. Όλα τα υπόλοιπα είναι, όπου βλέπετε, δίεση μπροστά σημαίνει ότι είναι σχόλιο, comment. Δεν, αυτή η γραμμή σαν να μην υπάρχει λοιπόν. Η μόνη γραμμή λοιπόν που βλέπετε είναι εδώ πέρα, που υπάρχει είναι ότι το root μπορεί να τρέξει όλες τις εντολές διαχείρισης του υπολογιστή. Μόνο αυτό μας λέει προς το παρόν. Δεν έχω βάλει κάτι άλλο. Οι διανομές που χρησιμοποιούν την εντολή sudo συνήθως έχουν απλά αυτή εδώ πέρα τη δίεση βγαλμένη από αυτή τη γραμμή. Το οποίο σημαίνει ότι όλοι οι χρήστες που είναι σε αυτό στο group, στην ομάδα will, έχουν δικαίωμα να τρέξουν και οποιαδήποτε εντολή, αν δώσουν το password τους. Εντάξει, αν θέλετε, στο τέλος θα μπορέσουμε να δούμε κάποια παραδείγματα εκεί πέρα. Αν δεν είστε δεσμοί πολύ. Λοιπόν, αυτό το αρχείο, το sudoers, ποτέ, αν και είναι αρχείο κειμένου, να ξέρετε ότι ποτέ δεν πρέπει να το ανοίγετε με έναν απλό επεξεργαστή κειμένου. Ποτέ. Γιατί? Γιατί μπορεί να κάνετε ένα σφάλμα κάπου στη σύνταξη του αρχείου, να σας φύγει ένας χαρακτήρας, κάτι να βάλετε λάθος, και αν γίνει αυτό, ενδέχεται να χαλάσετε όλα τα δικαιώματα χρήσης εντολών διαχείρισης του συστήματος από όλους τους χρήστες. Είναι τόσο βασικό αυτό το αρχείο, που θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς το επεξεργάζεστε. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει η εντολή vSudo. Η εντολή vSudo αυτό που κάνει είναι ότι τρέχει κάποιον επεξεργαστή κειμένου. Μπορείτε να τον θέσετε, δεν έχει αναγκαστικά σχέση με το VI ή με το VIM, αν και αυτό γράφει το όνομά της. Δεν έχει αναγκαστικά σχέση με το VI, λοιπόν, με το συγκεκριμένο επεξεργαστή. Μπορείτε να θέσετε τον επεξεργαστή κειμένου που θα χρησιμοποιήσετε σε οποιοδήποτε άλλο, χρησιμοποιώντας μια μεταβλητή συστήματος, τέλος πάντων, επόμενη φορά αυτό. Αλλά αυτό που κάνει είναι ότι αφού κάνετε τις αλλαγές σας, όταν πάτε να αποθηκεύσετε αυτό που αλλάξατε, αν έχετε κάνει μια πατάτα, σας το λέει. Και δεν σας αφήνει να αποθηκεύσετε, σε καμία περίπτωση. Οπότε, όταν θέλετε λοιπόν να δείτε τα περιεχόμενα, να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα του sudoers, μόνο με την εντολή vSudo, με τίποτα άλλο. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για αυτά προς το παρόν, μπορείτε απλά να δείτε τα man pages τους. Υπάρχει man page ακόμα και για το αρχείο, να τα λίγα αρχεία που έχουν δικό τους man page. Δεν είναι το sudoers, είναι αρχείο. Αν δώσετε man sudoers, θα σας βγάλει το manual page αυτού του αρχείου. Και φυσικά man vSudo για να δείτε πώς μπορείτε να δουλέψετε με αυτή την εντολή και άμα θέλετε να αλλάξετε και τον editor κτλ. Εγώ παραδείγματος χάρη εδώ πέρα τον editor τον έχω στο Vim, γιατί αυτός με βολεύει, και αν δώσω vSudo σκέτο, αν δώσω vSudo, αυτό που θα κάνει θα ανοίξει το αρχείο αυτό με το Vim και θα μου δώσει και το color, το highlighting κτλ. Που χρειάζεται, όλα τα μπλε είναι σχόλια. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι σχόλιο. Και πολύ που παραδείγματος χάρη να σβήσω αυτό και να ενεργοποιήσω και αυτή την. Και αυτό το δικαίωμα. Αυτό που έκανα τώρα λοιπόν είναι ότι έδωσα και στο group will τη δυνατότητα να τρέχει οποιαδήποτε εντολή απαιτεί δικαιώματα root να την τρέχει και οποιοδήποτε άλλο χρήστη. Παραδείγματος χάρη. Αν θέλω να. Θέλω να πειράξω κάτι από όλα αυτά. Ένα φασάκι, όχι. Αν ήθελα να κάνω mount ένα άλλο partition, παραδείγματος χάρη, η εντολή mount δεν δουλεύει ως απλός χρήστης. Η εντολή mount του συστήματος δουλεύει μόνο ως root. Οπότε θα μπορούσα να δώσω. Τώρα αυτό που κάνει όλους τους χρήστες, sudo mount dev κάτι. Δεν έχω ένα φλασάκι, αν ήθελα θα μας το κάνει. Έχουν κανένα φλασάκι φθηνά.
Για δοκιμή. Thanks. Λοιπόν. Αν δούμε λοιπόν LSDev, SD, η SDP είναι η συσκευή. Τώρα την διαβάσει. Έχει πατήσουν σίγουρα. Μέσα. Μάλιστα, δεν έχεις partitions μέσα. Έχεις μόνο ένα δεν έχεις partitions μέσα. Δεν έχεις είναι μόνο ένα... όλο το δίσκο τον έχεις σαν ένα partition, χωρίς να έχεις partitions μέσα. Μα αυτό μου φάνηκε περίεργο. Λοιπόν, αυτή τη συσκευή λοιπόν... USB, παράδειγμα τους κάνω. Και αν την κάνω mount ως root... Τι να κάνω mount. Εντάξει, LS κάθετος, MNT, USB, λέω τα περιεχόμενά της. Εντάξει, την έκανες κάποιο περίεργο πρόγραμμα unit booting και δεν ξέρω ποιο κάτι παρόμοιο, DD, κάτι τέτοιο έκανες, ε. Ναι. Δεν έχει πατήσεις μέσα και ήταν περίεργο. Λοιπόν, οπότε μπορώ να κάνω mount, ας την κάνω unmount. Ξανά. Δεν είναι πια αυτή η συσκευή συνδεδεμένη. Αν εγώ τώρα προσπαθήσω να κάνω mount την ίδια συσκευή, SDP είναι, ως απλός χρήστης μου λέει ότι δεν γίνεται, μόνο ο root μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την εντολή. Μόνο ο root μπορεί να κάνει mount συσκευές. Αφήνουμε λίγο στην άκρη το πώς γίνεται να κάνουμε mount συσκευές κάνοντας διπλό κλικ στο desktop κτλ. Εντάξει, είναι άλλα προγραμματάκια εκεί πέρα, δεν είναι το mount. Είναι άλλα που είναι πιο πάνω, αν θέλετε. Πιο ψηλά, πιο κοντά στο χρήστη. Την εντολή mount λοιπόν, να κάνουμε mount μια συσκευή, να την προσαρτήσουμε, δεν μπορεί κάποιος άλλος πέρα τον χρήστη. Αν τώρα προσπαθήσουμε το sudo mount, αυτό που κάνω είναι ότι για τη διάρκεια που τρέχω αυτή την εντολή, τρέχουμε δικαιώματα υπερχρήστη, δίνοντας. Επειδή το τρέχω πρώτη φορά, δεν έχω ξεχρησιμοποιήσει το σούτ σε αυτόν τον υπολογιστή. Όσο και αν σα φαίνεται πολύ παράξενο. Το τρέχω λοιπόν πρώτη φορά, μου βγάζει ένα μήνυμα εκεί πέρα ότι πρόσεξε να δει τι κάνει. Εντάξει, με το σούτ είναι περίεργα τα πράγματα, είναι δύσκολα. Πρόσεξε τι κάνει. Λοιπόν, το password που μου ζητάει τώρα δεν είναι το password του root, είναι το password του χρήστη μου. Οπότε αν τρέξω αυτή την εντολή με το password του χρήστη μου. Όπα. Δεν είναι load στο Wii. Το θυμόμουν. Λοιπόν, ορίστε. Δεν είναι load στο Wii. Λοιπόν, sudo. Ξανά. Yeah. Το κάνει mount. Εντάξει. Πριν του είχα δώσει να κάνει όλοι όσοι είναι στο group wheel να έχουν δικαιώματα, αλλά εγώ προφανώς δεν είμαι στο group wheel, οπότε δεν το δέχτηκε πάλι. Τώρα που βάλα τον εαυτό μου, ναι, το δέχτηκε. Ποιανού χρήστη το password βάλα? Του George, του δικού μου χρήστη, όχι του root. Εντάξει, δηλαδή. Και έκανα κάτι που έχει να κάνει. Έκανα μια δουλειά λοιπόν, η οποία έχει να κάνει με διαχείριση συστήματος χρησιμοποιώντας το δικό μου password. Όχι το password του root. Και αν δω πραγματικά αυτή η συσκευή έχει γίνει mount. Να την. Εδώ κάτω είναι. Το Dev SDB έχει γίνει mount στο MNT SDB. Όπως το ζήτησε. Εντάξει. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το sudo. Για λίγο αυτό που έγινε, για λίγο ανέβασα τα δικαιώματά μου και με το password το δικό μου όμως έκανα να δούσε δικαιώματα διαχείρισης συστήματος. Root λοιπόν. Όταν είμαι συνδεμένος σαν root, δεν χρειάζεται να χτυπήσω sudo. Όχι, με τίποτα. Σε καμία περίπτωση. Ναι, αφού έτσι κι αλλιώς έχεις τα δικαιώματα. Έδωσες δικαιώματα στον George. Ναι. Γιατί χρειάζεται πάλι να χτυπήσεις το sudo.
δικαιώματα στο George αν χρησιμοποιεί sudo. Αν χρησιμοποιεί sudo. Αν δώσω παραδείγματος χάρη για το U-mount, θα μου πει δεν γίνεται. Μπράβο. Δεν έδωσα δικαιώματα στο χρήστη, έτσι απλά και γενικά. Έδωσα δικαιώματα στο χρήστη να χρησιμοποιεί το sudo για να τρέξει κάποιες συντολές. Και όταν πάλι μου χρησιμοποιώ το sudo, πάλι μου ζητάει password. Ακόμα κι αν είμαι συνδεδεμένος ως χρήστης George, μου ζητάει ξανά το password του George για να μου πει ότι ξέρεις τι, εκεί δεν πας να κάνεις, δεν είναι κάτι απλό αυτό που πας να κάνεις. Θέλει να ανεβάσεις δικαιώματα. Οπότε πάλι είσαι σίγουρος, βάλε το password. Είσαι εσύ τουλάχιστον, να ξέρω. Μπορείς να του δώσεις τέτοια δικαιώματα που να μπορεί να εκτελέσει την εντολή και χωρίς να χτυπήσει σου του. Όχι. Όχι. Μπορείς το... Υπάρχει τρόπος να το κάνεις αυτό, αλλά δεν είναι μέσω δικαιώματα. Είναι συγκεκριμένες εντολές. Όχι όλες τις εντολές, άμα θέλεις. Αλλά υπάρχει τρόπος να το κάνεις αυτό. Στην ουσία να τον κάνεις απλά σαν... Εντάξει, όχι, συγκεκριμένες εντολές, αν θέλεις, μπορείς να το κάνεις, να τις δουλεύεις χωρίς sudo. Παραπλανώντας λίγο, αν θες, το σύστημα. Υπάρχει workaround. Όχι ακριβώς λύσεις αυτό που λες, αλλά workaround. Σε επόμενη φορά ήθελα να μιλήσω για αυτά λιγάκι, αλλά υπάρχουν. Πάω λίγο απ' έξω απ' έξω. Υπάρχουν κάποια πράγματα που λέγονται aliases. Συντομεύσεις. Ψευδόνυμα. Εντάξει. Υπάρχουν λοιπόν τα aliases αυτά, τα οποία είναι ψευδόνυμα. Μπορείς να δώσεις ψευδόνυμα για κάποιες εντολές. Να δώσεις ένα άλλο όνομα σε μια εντολή. Μια πιο σύνθετη εντολή. Παραδείγματος χάρη, ένα ψευδόνυμο που έχω δώσει εγώ σίγουρα είναι ότι το LS Pavla L, που μου δίνει μια μακριά λίστα όλων των αρχείων με όλα τα... με όλες τις λεπτομέρειες, το έχω βάλει να τρέχει και με LL. Έχω φτιάξει μια καινούργια εντολή δικιά μου, η οποία λέγεται LL. Δεν υπάρχει σε άλλα συστήματα. Μόνο εγώ την έχω φτιάξει, η οποία ουσιαστικά είναι σαν να τρέχει LS Pavla L. Εντάξει, πώς το έχω κάνει αυτό. Υπάρχει λοιπόν αυτή η alias εντολή, alias, η οποία μου δίνει, αν δώσω σκέτη, μου δίνει όλα αυτά τα alias, τα ψευδόνυμα που υπάρχουν. Και βλέπετε εδώ πέρα η μορφή είναι αυτή. Παραδείγματος χάρη, να έχω και DH. Η DH τι είναι, είναι DF Pavla H. Για να μην γράφω DF και no Pavla H κάθε φορά που ήθελα να δω το διαθέσιμο χώρο στο σκληρό μου δίσκο, το κάνω πιο γρήγορα, το κάνει DH. Σε ένα παρόμοιο τρόπο, αν θέλει, μπορείς, αν θες να βαριέσαι να γράφεις το sudo, να δώσεις ένα alias, πάλι να πάμε πάνω, alias, το mount, όταν δίνω mount, στην πραγματικότητα, να εννοώ sudo mount. Οπότε, όποτε τρέχω το mount, είναι σαν να βάζω το sudo μέσα. Και αντίστοιχα, όποτε τρέχω το u-mount, το unmount, έτσι, έχω εξάρτηση, είναι σαν να τρέχω το sudo u-mount. Οπότε τώρα, το έχουμε συνδεδεμένο, ναι. Οπότε τώρα, αν δώσω απλά u-mount, αυτό που μου είπες, έλα, devsdb, θα δουλέψει. Δεν το βλέπω, αλλά στην πραγματικότητα τρέχω sudo u-mount, μέσω του ψευδόνυμου, το alias. Εντάξει, υπάρχει λοιπόν αυτή η λύση, είναι workaround, δεν είναι ακριβώς αυτό που με ρώτησες, αλλά γίνεται. Για συγκεκριμένες εντολές θα το δώσεις. Μέσω του alias. Και αυτά θα τα δούμε πώς μπορούμε να τα ορίσουμε. Τα ορίζουμε ακριβώς με αυτή την εντολή έτσι. Alias, το όνομα της εντολής ίσον με την παλιά εντολή. Και αν θέλουμε να γίνει αυτό μόνιμο, μπορούμε να το τρέχουμε κάθε φορά από ένα αρχιάκι το οποίο λέγεται BashRC. Είναι στο αρχικό κατάλογο το BashRC, το έχετε όλοι, είναι σίγουρο. Και έχει αυτό το BashRC. Αυτά ήθελα να τα αφήνω σε κάποιο πολιτικό μάθημα, αλλά εντάξει, τα λέμε τώρα. Υπάρχει το BashRC λοιπόν που τρέχει εντολές, οι οποίες τρέχουν κάθε φορά που ξεκινάμε ένα καινούριο bash. Κάθε φορά που ανοίγουμε ένα τερματικό λοιπόν, αυτό το BashRC, ό,τι έχει μέσα, τρέχει. Εντάξει. Οπότε, παραδείγματος χάρη, το BashRC, αν του βάλω μια εντολή εγώ στο τέλος, έχω να μου δείξει για, να με χαιρετήσει. Εντάξει, κάθε φορά που ανοίγω ένα τερματικό θα μου λέει γεια. Εντάξει, ό,τι θα βάλω λοιπόν σε αυτό το αρχείο, το BashRC, τρέχει. Οπότε εδώ μέσα, σε αυτό το αρχείο, μπορούσα να δώσω, λοιπόν, αντί για το γεια, να το πω, ορίστε. Alias, mount, είναι sudo mount. Άρα κάθε φορά λοιπόν που θα
που θα ξεκινάει ο υπολογισμός, θα ξεκινάει ένα καινούργιο τερματικό, αυτό το ψευδόνυμο, το Elias, θα έρχεται σε ισχύ. Οπότε δεν θα έχω πρόβλημα να τρέχω σούντο μάλλον κάθε φορά, θα έχω μόνο μάλλον. Λοιπόν, ξεφύγαμε λίγο από αυτά που λέγαμε. Εντάξει, δεν ενδιαφέροντα είναι και αυτά σίγουρα. Αν βάζαμε το password του root, δεν θα εκτελείται. Όχι. Και πού ξέρει σε ποιο sudo. Αφού όταν του δίνω sudo, αυτό που κάνω είναι του λέω ότι εγώ ως χρήστης George, θέλω να ανεβάσω τα δικαιώματά μου και να τρέξω κάτι που απαιτεί δικαιώματα συστήματος. Αλλά ως χρήστης George, εγώ θέλω το δικό μου, το password του χρήστη George λοιπόν. Αν του δώσω το password του root, δεν είναι το password το δικό μου, δεν δέχεται τίποτα άλλο πέρα από το password το δικό μου. Δεν γίνομαι root εκείνη τη στιγμή, είναι αυτό που είπα στην αρχή. Δεν γίνομαι root. Αποκτώ για λίγο τα δικαιώματα του root. Έρχομαι λίγο στο ίδιο επίπεδο. Για λίγο, και όσο τρέχει το sudo. Όχι παραπάνω. Στο αρχείο vsudo λογικά μόνο ο root δεν πρέπει να μόνο έχει. Μόνο root ή αν κάποιος που έχει δικαιώματα με sudo να το κάνει. Πάλι το ίδιο πράγμα λέμε. Δηλαδή, εάν μπω όμως εγώ με δικαιώματα μέσα στο vsudo, ναι, μπορώ να βάλω κάποιες εντολές που δεν θα ήθελε στην πραγματικότητα ο root να με αναβαθμίσει. Ναι, αυτό είναι ότι αυτό που έκανα τώρα εγώ είναι ότι έδωσα. Υπάρχει κάποιος τρόπος να προστατευτεί το σύστημα, έτσι. Να προστατευτεί με ποιο τρόπο. Δηλαδή ένας χρήστης, ας πούμε. Ναι, σαφώς. Μπορούμε μέσα στο sudoers να δώσουμε πρόσβαση σε πολύ συγκεκριμένες εντολές στους χρήστες μας. Σε πολύ συγκεκριμένες. Εσύ λοιπόν θα τρέχεις αυτό, αυτό και αυτό και τίποτα άλλο. Άρα μπορεί να το απαγορεύσουμε την πρόσβαση στο sudoers, στο αρχείο το ίδιο. Εντάξει, μπορεί να το απαγορεύσουμε λοιπόν να τρέχει το vsudo, την εντολή τη vsudo ή να έχει πρόσβαση στο sudoers στο αρχείο. Για να το μπορέσω να το τρέξω, πρέπει να δώσω ολόκληρη. Δεν είναι και στο USRSB. Ναι, είναι στο USRSB. Εντάξει, πρέπει να δώσω ολόκληρο το path για την εντολή. Άρα λοιπόν το τρέχει. Προσέξτε τι έκανε τώρα όμως. Δεν με ρώτησε για password. Προσέξατε. Έτρεξε κατευθείαν. Γιατί? Δεν είναι ότι το sudo δεν απαιτεί password, είναι γιατί μόλις πριν από 5 λεπτά μου είχε ζητήσει το password και το είχα δώσει. Και θυμάται για κάποιο χρονικό διάστημα ότι το password είναι αυτό, νομίζω είναι 15 λεπτά συνήθως. 15 λεπτά, για 15 λεπτά θυμάται ποιο είναι το password. Αυτό για μένα αποτελεί πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να οριστεί μετά. Ναι. Αυτό για μένα είναι πρόβλημα. Το ότι δεν ζητάει password για επόμενες εντολές που τρέχω μέσω του sudo είναι πρόβλημα, γιατί ξεχνάω ότι αυτό που κάνω είναι πολύ σημαντικό. Ξεχνάω ότι με αυτό που τρέχω τώρα μπορώ να καταστρέψω τα πάντα στον υπολογιστή μου. Μπορώ να τα σβήσω όλα. Αυτό που έκανα λοιπόν εδώ πέρα είναι ότι έδωσα αυτό στο χρήστη George δικαίωμα να τρέχει όλες τις εντολές. Όλα αυτά τα όλα εδώ πέρα που έχει, αν δείτε και τα παραδείγματα που έχει κάτω τι είναι. Το πρώτο όλο έχει να κάνει, συνήθως όλα θα είναι για όλους σας. Έχει να κάνει με τους υπολογιστές τους οποίους θέλετε να έχετε πρόσβαση. Δηλαδή το πρώτο all έχει, αν είστε σε ένα δίκτυο υπολογιστών, μπορείτε από εδώ πέρα να δώσετε πρόσβαση σε άλλα PC στο ίδιο δίκτυο. Παραδείγματος χάρη, μέσω του sudo. Πρόσβαση, κατευθείαν. Τα άλλα δύο έχουν να κάνουν με το ίδιο στον εντολό που τρέχει. Παραδείγματος χάρη, θα δείτε κάποια παραδείγματα παρακάτω, ότι να μπορώ να δώσω στο, εδώ σας λέει, στους users, στο group users, τα groups αρχίζουν με το 100%, σε όλους τους υπολογιστές, να τρέχουν λοιπόν την εντολή SB mount το CD-ROM ή SB view mount το CD-ROM. Άρα δηλαδή, αυτό που θα έκανα αν έβγαζα το σχόλιο από αυτή τη γραμμή, θα ήταν ότι όλοι οι χρήστες θα μπορούσαν να κάνουν mount το CD-ROM ή να το κάνουν unmount το CD-ROM. Πάλι χρησιμοποιώντας το password. Αν στο τέλος έβαζα ένα no password,
αυτό που του λέω τώρα είναι ότι έχουν δικαίωμα όλοι οι χρήστες να τρέχουν αυτές τις εντολές, το SBIN Mount και το SBIN U Mount, το CD-ROM, αλλά μην με ρωτάς καν για password. Κάτω έτσι. Χωρίς να ρωτάς καν. Αν τώρα εγώ κάνω, γράψω κάτι, να σας δείξω και αυτό που σας είπα προηγουμένως, αν γράψω κάτι το οποίο είναι προφανώς λάθος, όταν πάω να αποθηκεύσω, βλέπω τι κάνει. Είμαι το φυσούντο και μου λέει ότι πας, τι έκανες εκεί πέρα. Υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη γραμμή, στην άλλη τη γραμμή. Τι να κάνω. Και μπορώ να του πω απλά ότι quit. Μάλλον exit without saving changes. Να είμαστε σίγουροι ότι δεν κάνουμε καμιά ζημιά. Το πάτσο παίζει πιάνει. Exit without saving changes. Μην κάνεις τις αλλαγές, μπορείτε σπίτι να κάνω. Εντάξει, προστατεύει λοιπόν το εντολή της ούτε από τυχόν λάθη μπορούμε να κάνουμε εκεί μέσα. Προσέξτε το πάρα πολύ, γιατί μπορεί να κάνουμε μεγάλη ζημιά, παραλαμβάνω. Λοιπόν, αυτά μέχρι εδώ. Κάνε ερώτηση μέχρι εδώ πέρα αυτά. Είμαστε ok. Λοιπόν, για να δούμε τώρα λοιπόν. Τα είδαμε, τα είπαμε λιγάκι και απ' έξω απ' έξω κάποια αυτά τα πλεονεκτήματα που έχει το ένα και το άλλο. Αν χρησιμοποιούμε την εντολή σου λοιπόν, τι πλεονεκτήματα έχουμε. Το είδαμε ήδη το πρώτο. Ότι δεν είχα πρόσβαση στην εντολή Visudo. Ως χρηστής δεν έχω πρόσβαση στην εντολή Visudo. Η μόνη εντολή που αρχίζει από Vis, και αν πατήσει το Tab, το θυμάστε αυτό που το είπαμε την πρώτη φορά. Ξεκινάμε λοιπόν τα πρώτα γράμματα της εντολής, αν πατήσει το Tab, μου συμπληρώνει το υπόλοιπο εντολή. Γιατί υπάρχει μόνο μια εντολή που ξεκινάει από Vis. Συμπληρώσω τη Visual Info. Άρα το Visudo δεν υπάρχει καν. Δεν είναι καν διαθέσιμο για το χρήστη μου αν δεν πάω να το πω συγκεκριμένα ότι είναι το USR SBIN Visudo. Άρα ένας τρόπος να προστατεύσω το σύστημά μου από μένα είναι ότι έχω διαφορετικά patch για τον υπερχρήστη. Δεν μου επιτρέπει καν να δω έτσι αυτόματα, με αυτό το κλειμένο τρόπο αν θέλετε, από μόνο του, τα εκτελέσιμα που υπάρχουν στο SBIN και το USR SBIN. Άλλο πλεονέκτημα είναι ότι ανοίγεις μια ολόκληρη συνεδρία. Δηλαδή δίνοντας SU, αυτό που κάνεις είναι ότι ανοίγεις σαν να έχεις ένα τερματικό root. Είσαι root από εδώ και πέρα, τελείωσε. Ό,τι και να κάνεις είναι root. Αυτό είναι πλεονέκτημα. Γιατί μπορεί να έχεις κάνει πολλά πράγματα στη συνέχεια. Και να μην χρειάζεται να γράφεις συνέχεια sudo. Μπαίνεις ως root και κάνεις όλες τις δουλειές που χρειάζεσαι και αφού τελειώσεις, βγαίνεις. Επίσης, μόνο όσοι χρήστες ξέρουν το συγκεκριμένο password του root μπορεί να κάνουν εργασίες που έχουν να κάνουν διαχείριση του συστήματος. Όχι το δικό σου password. Το δικό σου password το ξέρεις. Οκ, αυτό είναι. Αλλά αν δεν θέλω να σου επιτρέψω να έχεις καμία πρόσβαση λοιπόν, με το σου δεν θα έχεις έτσι κι αλλιώς. Αν δεν ξέρεις λοιπόν να έχετε ένα υπολογιστή με πολλαπλούς χρήστες, αν δουλεύει μόνο ο root και δεν έχετε ενεργοποιημένο το sudo ή δεν έχετε δώσει πρόσβαση μέσω του sudo σε κάποιες εντολές ή σε όλες τις εντολές, μόνο αν ξέρει το password του root μπορεί να κάνει αλλαγές στο σύστημα. Μειονεκτήματα τώρα του sudo. Μειονέκτημα. Το ίδιο που είναι πλεονέκτημα, το δείτε, είναι και μειονέκτημα. Μόνο όποιος ξέρει το password του root μπορεί να κάνει αλλαγές στο σύστημα. Άρα τι σημαίνει αυτό. Ότι αν θέλουμε να δώσουμε δικαιώματα σε οποιονδήποτε να κάνει αλλαγές στο σύστημα, πρέπει να του δώσουμε το password του root. Να γνωρίζει το password του root. Άρα ουσιαστικά πάρε ένα κλειδί για τον υπολογιστή μας και κάνε ό,τι θέλεις. Έστω και αν αυτό που θέλουμε να κάνεις είναι μόνο ένα συγκεκριμένο πράγμα. Όπως παραδείγματος χάρη αυτό που είχαμε πει προηγουμένως, για να ξεκινάει ξανά ή να σταματάει όποτε θέλει το web server μας. Εντάξει. Αν θέλαμε λοιπόν χωρίς το sudo, αν δεν υπήρχε το sudo, να δώσουμε πρόσβαση σε κάποιον μόνο σε μια συγκεκριμένη εντολή, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Το sudo δίνει πλήρη πρόσβαση. Και επίσης, ένα προβληματάκι το οποίο το έχει και το sudo βέβαια, είναι ότι ενδέχεται ο χρήστης να ξεχάσει ότι είναι συνδεδεμένος στο root και να δουλεύει και να δουλεύει και να κάνει δουλειές, να κάνει πράγματα τα οποία νομίζω ότι τέχει ως χρήστης, γραφικές εφαρμογές κτλ. Αλλά τα τρέχει όλα από ένα
τερματικό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ως root. Αν κάποιος είναι λίγο αφηρημένος και δεν δει ότι εδώ μπροστά υπάρχει αυτή η δίεση, που συνήθως υπάρχει αλλά δεν είναι και απόλυτο, δηλαδή αυτό που σας είπα δεν ισχύει και σε όλα τα συστήματα, μπορεί μια συγκεκριμένη διανομή να μην βάζει τη δίεση εκεί πέρα. Και να βάζει πάντα δολάριο, ή μπορεί να βάζει δίεση ακόμα και στους απλούς χρήστες. Οπότε μπερδεύει λίγο το θέμα. Αυτό είναι το στάνταρ που σας είπα εγώ, ότι δολάριο μπαίνει στους χρήστες, δίεση στο root. Αλλά δεν ισχύει παντού. Οπότε μπορεί να ξεχαστείς ότι στο περιβάλλον που βρίσκεσαι είσαι συνδεμένος ως root. Είναι μειονέ. Τα πλεονεκτήματα του sudo ποια είναι. Δεν χρειάζονται οι χρήστες να ξέρουν τους δύο password. Ξέρουν μόνο το δικό τους και με το δικό τους password κάνουν οποιαδήποτε ή τουλάχιστον οποιαδήποτε, τρέχουν οποιαδήποτε εντολή τους έχουμε αφήσει εμείς να τρέχουν ως διαχειριστές. Και αν έχουν συγκεκριμένες ανάγκες, όπως είπαμε προηγουμένως για το web server, δεν χρειάζεται να τους δίνουμε το password του root, άρα να έχουν καθαρή πρόσβαση σε ολόκληρο το σύστημα. Έχουν πρόσβαση μόνο στα συγκεκριμένα κομμάτια που μπορούμε να τους δώσουμε. Δίνουν λοιπόν με λεπτομέρεια, οποιαδήποτε μπορούν να δηλώσουν με λεπτομέρεια, θέλω αυτός ο χρήστης να τρέχει μόνο εκείνη την εντολή με δικαιώματα διαχείριση. Τίποτα παραπάνω. Καμία άλλη παραπάνω. Ξεχωρίζουμε όλα αυτά. Επίσης, κάθε φορά που τρέχουμε κάτι με sudo, αυτά καταγράφονται σε ένα αρχιάκι. Στα logs. Άρα λοιπόν, αν έχουμε ένα σύστημα με πολλούς χρήστες και θέλουμε να δούμε ποιος πείραξε κάτι και άλλαξε και χάλασε το σύστημά μας, αν το έχουμε τρέξει μέχρι sudo, αν το έχει τρέξει μέχρι sudo και όχι ως root, μπορούμε να δούμε ότι ο συγκεκριμένος μπήκε με sudo και έκανε εκείνη τη δουλειά. Όλο το ιστορικό φαίνεται μέσα στα logs. Ενώ αν έχουμε μόνο ένα λογαριασμό root και έχουμε δώσει το password σε όλους, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος μπήκε ως root. Έχει μπει ο root εκείνη τη στιγμή και αφού έγινε root, είναι root. Δεν είναι κάποιος χρήστης που έγινε root, είναι root, τελείωσε, τίποτα άλλο. Δεν βλέπουμε από πού έχει προέλθει. Το ιστορικό μπορούμε να το δούμε, αλλά μέσω του bash history βασικά, αλλά δεν κρατάει logs όταν γινόμαστε root, μέσω της SU και ούτε μπορούμε να δούμε ποιος έγινε root. Επίσης, σε αρκετά συστήματα, ο χρήστης root μπορεί να μην είναι καν ενεργοποιημένος. Αυτό που συμβαίνει στο Ubuntu και σε όλα τα παρακλάδια του, αρχικά ο χρήστης root δεν υπάρχει, δεν μπορείτε να συνδεθείτε ως root. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να χρησιμοποιήσετε την εντολή sudo. Οπότε, το καλό που έχει αυτό είναι ότι οι περισσότερες απομακρυσμένες επιθέσεις που μπορεί να γίνουν στον υπολογιστή μας, σε ένα δίκτυο είμαστε έτσι κι αλλιώς, στο ίντερνετ είναι όλα συνδεδεμένα, οι περισσότερες επιθέσεις που γίνονται είναι ότι προσπαθούν με κάποιο σκληρό τρόπο, με brute force, είναι να μπουν στον υπολογιστή μας ως συγκεκριμένοι χρήστες. Και οι συγκεκριμένοι χρήστες που υπάρχουν συνέχεια ξέρουν ότι υπάρχει ένας χρήστης root που υπάρχει σε όλους τους υπολογιστές και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να μαντέψουμε το password. Ξέρουμε το ένα από τα δύο κομμάτια που χρειάζεται για να μπούμε να συνδεθούμε. Ξέρουμε ότι το username είναι root. Αν ο χρήστης root είναι απενεργοποιημένος, αυτός που επιτίθεται δεν ξέρει ούτε το username να συνδεθεί, αν είναι σωστό αυτό που βάζει, ούτε το password φυσικά. Οπότε το δυσκολεύουμε ακόμα περισσότερο το σύστημα να. Δεν βρίσκω την ελληνική λέξη. Να μπορέσει κάποιος να το καταλάβει, να το επιτεθεί. Εδώ παίζει ρόλο και τις σερβίρες που θα έξω. Παίζει ρόλο και τις σερβίρες που θα έξω, βέβαια. Εντάξει, ναι, εννοείται. Δηλαδή, αν έχεις ένα SSH παραδείγματος χάρη. Εντάξει, εγώ το είχα ενεργοποιημένο. Και... αν έχεις SSH και κοιτάξεις τα log. Μπορεί να δεις και χιλιάδες προσπάθειες κάθε λεπτό να τις χτυπάνε. Root, password. Λάθος password. Root, λάθος password. Root, λάθος password. Συνεχόμενα. Μόλις το άλλαξα την πόρτα και την άλλαξα σε μια άλλη. Ένας τρόπος προστασίας είναι το port 22 να το πας στο 68422. Δεν ξέρω και εγώ τι. Εντάξει, ναι, γίνεται. Και ενώ πριν καθημερινά έβλεπα τουλάχιστον 150 προσπάθειες να selfie με ονόματα χρήστη. Οτιδήποτε. Ατελείωτο. Ναι. Σίγουρα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι εδώ πέρα να το κόψεις. Υπάρχουν κάποια προγραμματάκια που κόβουν την πρόσβαση σε όποια IP κάνει παραπάνω από 2-3 προσπάθειες κάθε 10 δευτερόλεπτα κτλ. Και τα λοιπά, την ICOS έτσι. Εντάξει, υπάρχουν κι άλλα. Αλλά το βασικό είναι ότι αν υπάρχει χρήστης root,
κάποιος ξέρει ότι τουλάχιστον μπορεί να συνδεθεί ως root. Δηλαδή βλέπει ότι το password, η απάντηση που παίρνει ότι είναι λάθος password. Είναι ότι δεν υπάρχει χρήση σε οτιδήποτε κάτι άλλο. Ναι, ρωτήσω κάτι. Πώς ρυθμίζουμε, με ποιον τρόπο ρυθμίζουμε όμως στο sudo, στο αρχείο, σε ποιες εντολές έχει πρόσβαση ένας χρήστης με sudo. Ναι, το είδαμε. Ναι, αφού σε αυτά τα προγράμματα που δεν έχουμε το... Δεν μπορεί να μπει κάποιος. Να στο ξανά. Σε εκείνο το πρόγραμμα δεν μπορεί να μπει κάποιος ένα root και να το αλλάξει. Όχι. Δεν μπορεί να μπει στο μέσα του. Να τρέξει το vsudo, τι εννοεί. Ναι, το vsudo τρέχει μόνο ο root. Αυτό ή όποιο έχει πλήρη πρόσβαση στο vsudo μέσω τη sudo. Αυτό όλο αυτό. Στην στιγμή που στα αισθήματα του boot είπε ότι δεν μπορεί κάποιο να μπει root. Πώς να το αλλάξει. Δεν μπορεί να συνδεθεί ως χρήστης root. Δηλαδή, αν πάει να δώσει username root, password, οτιδήποτε, δεν μπορεί να συνδεθεί. Μπορεί να συνδεθεί ως root, είναι η αλήθεια, πολύ απλά. Το κάνω και εδώ πέρα. Ωραία, τι άλλο. Είμαι George. Αυτό που μπορείς να κάνεις και στο Ubuntu για να γίνεις root, πολύ απλά, είναι να γίνεις root με το δικό σου password. Sudo, su. Η sudo τρέχει, λοιπόν, σου ανεβάζει τα δικαιώματα και μπορείς να τρέξεις οποιαδήποτε εντολή συμπεριλαμβανομένης και τη σου με δικαιώματα υπερχρήστη. Οπότε, δίνοντας το password το δικό σου, όσο σου θα πάλι τώρα. Έγινε root. Και στο Ubuntu μπορείς να κάνεις το ίδιο. Μπορείς να γίνεις root με το δικό σου password. Αλλά δεν γίνεσαι μέσω της εντολής σου. Γίνεσαι μέσω της sudo. Και κάτι άλλο. Αλλά αρχικά πάλι καταργείται την ασφάλεια που έχουμε. Πάλι μπορεί να γίνει. Ναι, αλλά αν πάει κάποιος να συνδεθεί ως root, ο root δεν έχει password. Είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Ο root δεν έχει password, μπορείς να συνδεθείς μεν με το δικό σου password, άρα πρώτα πρέπει να συνδεθείς ως χρήστης και μετά να ανεβάσεις τα δικαιώματά σου και να γίνεις root. Αν πας να συνδεθείς κατευθείαν ως root, δεν μπορείς. Άρα για να δώσει τα δικαιώματα, κάνε το sudo σου, αλλάζει το αρχείο. Το οποίο ανεβάζει ακόμα παραπάνω την περιπλοκότητα, αν θέλει. Γιατί αν κάποιο καταφέρει να συνδεθεί με τα δικά σου δικαιώματα, έχει ακόμα ένα password να σπάσει για να γίνει root. Γίνεται να αλλάξουμε το mod, το root και αντί για root να εμφανίζεται μπαμπή. Ο root είναι root. Ο root είναι root. Δεν αλλάζει. Είπαμε, για να το επιβεβαιώσω ότι το κατάλαβα σωστά, δεν θέλουμε να έχουμε αυτή την τρύπα, δηλαδή κάποιος μέσω του sudo να γίνει, να μπει σαν root, τον αποκλείς από τα δικαιώματα του χρήστη. Ξανά δεν κατάλαβα την ερώτηση. Όταν δεν θέλεις κάποιος χρήστης να μπορεί μέσω του sudo να γίνει root. Ναι, δεν του δίνει δικαιώματα μέσα στο σούντο. Δεν του δίνει το δικαιώμα. Okay. Του δίνει συγκεκριμένε εντολέ που δεν έχει τρέξει. Τίποτα άλλο. Αυτό τώρα μετά από 15 λεπτά θα σε κάνει λεπτά. Όχι. Έχω μπει, τελείωσε. Για 15 λεπτά θυμάται ότι έχω δώσει το password. Το δικό μου. Εντάξει, αλλά οτιδήποτε για να τρέξω τρέχει. Μέχρι να το κλείσω. Τίποτα άλλο. Λοιπόν. Πλεονεκτήματα σούντο λοιπόν. Ο χρήστης χρησιμοποιεί, αυτό που είναι πλεονέκτημα είναι και μειονέκτημα πάλι. Δηλαδή, ο χρήστης χρησιμοποιεί το δικό του password. Αν χρησιμοποιεί το δικό του password, δεν καταλαβαίνει ότι κάνει κάτι διαφορετικό. Ένα απλό password. Εγώ απλός χρήστης είμαι, το δικό μου το password βάζω. Αφού με αυτό το password μπήκα στο λογαριασμό μου, γιατί μου το ζητάει ξανά. Είναι βλαμμένο το σύστημα. Και τρέχει. Εντολές τις οποίες δεν θα έπρεπε να μπορεί να τρέξει με το δικό του το password. Και ξεχνάει τη σημαντικότητα αυτό που κάνει. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι καλά θα είναι το password του root να είναι διαφορετικό από το password του χρήστη. Για να έχεις να σκέφτεσαι τουλάχιστον ότι, όπα, άλλο password θέλει εδώ, κάτι πάνω να κάνω. Αυτό με το sudo καταργείται έτσι κι αλλιώς. Αν δώσουμε λοιπόν πλήρη δικαιώματα με το sudo σε κάποιο χρήστη να κάνει οτιδήποτε θέλει, ίσως έχει ξεχάσει πια αυτός ο χρήστης ότι κάνει κάτι σημαντικό, κάνει κάτι που μπορεί να τα χαλάσει όλα. Να τα διαλύσει όλα την υπολογιστή μας. Ότι δεν ζητεί το password για επόμενες εντολές όπως είδαμε. Στα επόμενα 15 λεπτά, ό,τι εντολή και να τρέξω μέσα του sudo δεν ζητάει password. Αλλά ό,τι και να πάω να χαλάσω, ό,τι και να σπάσω εκείνη την περίπτωση, και να πάω να διαγράψω, θα μου το κάνει χωρίς να μου ζητήσει καμία επιβεβαίωση.
αν απλά προηγουμένως έχω τρέξει κάτι με το sudo, που μπορεί να είναι κάτι πολύ πιο απλό. Όλες οι εντολές αναγκαστικά είναι στο path, δηλαδή στο Ubuntu παράδειγμα, όλες οι εντολές που είναι στο sbin και το usrsbin, τις βλέπουν όλοι οι χρήστες. Εδώ πέρα είδαμε ότι εγώ το vsudo σαν χρήστης δεν το έβλεπα στο path μου καθόλου, παραδείγματος χάρη. Οπότε είναι ένα σκαλοπάτι ακόμα για να περάσουμε, για να διευκολύνουμε λοιπόν αυτόν τον τρόπο το χρήστη να τρέξει πράγματα που δεν χρειάζεται να τρέξει. Που δεν χρειάζεται να έχει το δικαίωμα να τρέξει. Τα βλέπει όμως το path έτσι κι αλλιώς. Και απλά το βγάζει ένα μήνυμα ότι ναι, οκ, το τρέχεις, αλλά δεν έγινε και τίποτα που προσπαθείς να το τρέξεις. Δεν μπορείς. Αν τρέξετε παράδειγμα update, ξέρω εγώ, θα δείτε ότι θα πάει να τρέξει, αλλά θα σας λέει δεν μπορώ να γράψω στο database του συστήματος. Αλλά θα το τρέχει, θα το βρίσκει. Και εκεί πέρα υπάρχει το προβληματάκι ότι πάλι μπορεί να υπάρχουν κάποια bugs στο software και μπορείτε να προσπεράσετε αυτό και... Τέλος. Λοιπόν, προβλήματα με ανακατεύθυνση εξόδου. Είδαμε κάποια την προηγούμενη φορά, είδαμε ότι μπορούμε να ανακατευθύνουμε την έξοδο μια συντολή σε κάποιο αρχείο ή σε οτιδήποτε άλλο. Αν θυμάστε, με το μεγαλύτερο. Έτσι, δηλαδή, αν δώσω παραδείγματος χάρη, να το θυμηθούμε, πάμε στο TMP να το φτιάξω. Αν δώσω LS, μου βγάζει τα περιεχόμενα του TMP. Αν δώσω LS contents και ουσιαστικά τα αποτελέσματα της LS του λέω, βγάλτε μου σε ένα αρχιάκι που να λέγεται contents. Αυτό που κάνει είναι ότι δεν μου δείχνει εμένα κάτι ως αποτέλεσμα, αλλά ό,τι μου είχε δείξει μου το είχε περάσει στο contents και μπορώ παραδείγματος χάρη να δω τα περιεχόμενα από το αρχείο. Εντάξει, αυτό με τη sudo δεν μπορεί να δουλέψει. Δεν δουλεύει όπως νομίζετε. Δηλαδή, αν δώσω sudo ls contents, αυτό που κάνει δεν κάνει ουσιαστικά την έξοδο της ls, αλλά κάνει την έξοδο της sudo. Δηλαδή, αυτό που παίρνει σαν output δεν είναι η έξοδος της LS, είναι η έξοδος της sudo. Και πρέπει εκεί πέρα να κάνουμε κάτι τρελά πράγματα, όπως να κάνουμε pipe στη sudo την LS και από εκεί πέρα να βγάλουμε την έξοδο σε κάποιο αρχείο. Μπερδεύει. Εντάξει, κάποια πραγματάκια δεν δουλεύουν όπως νομίζουμε ότι δουλεύουν. Επίσης, σε εταιρικά συστήματα ή σε μέρη όπου υπάρχουν πολλοί υπολογιστές συνδεδεμένοι σε ένα server τέλος πάντων, ενδέχεται ο μόνος χρήστης που να υπάρχει πραγματικά στον υπολογιστή και όταν μπουτάρει ο υπολογιστής αναγκαστικά μπουτάρει με το root, θέλετε δεν θέλετε, ο μόνος χρήστης είναι ο root. Από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι χρήστες μπορεί να συνδέονται απομακρυσμένα με έναν άλλο υπολογιστή. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα database σε κάποιον άλλο υπολογιστή του δικτύου, δηλαδή αυτός ο υπολογιστής εδώ πέρα, να μην γνωρίζει εσωτερικά κανέναν άλλο χρήστη εκτός από το root. Όταν συνδέεται μέσω του δικτύου με το server που υπάρχει μέσα, μπορεί να κατεβάζει το database των χρηστών και όλοι οι χρήστες που είναι γραμμένοι μέσα στο database να μπορούν να δουλέψουν εδώ. Αλλά τη στιγμή που μπουτάρει και όταν δεν υπάρχει πρόσβαση στο δίκτυο, ο μόνος χρήστης που υπάρχει είναι ο root. Οπότε αν κάποιος το ανοίξει τον υπολογιστή και δεν έχει πρόσβαση σε δίκτυο, δεν μπορεί να μπει. Με το sudo δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν υπάρχει sudo σε αυτή την περίπτωση, έτσι κι αλλιώς. Μιλάς για το ΕΝΤΑΠ. Ναι, ΕΝΤΑΠ. Δηλαδή, όταν πας να πεις αυτό σαν χρήστης, ρωτάει τον ΕΝΤΑΠ, υπάρχει αυτός ο χρήστης. Μα αν δεν υπάρχει πρόσβαση, αν έχει βγει το καλώδιο, αν έχει κοπεί το καλώδιο, αν έχει φάει ποντίκι, αν δεν υπάρχει, δεν ξέρω εγώ, δίκτυο για ποιο λόγο, οτιδήποτε. Άρα δεν μπορεί να δουλέψει και το sudo εφόσον δεν υπάρχουν χρήστες. Εντάξει, είναι πρόβλημα. Ναι, αυτά με το σου και με το σούντο. Κάτι μέχρι εδώ, γιατί αλλάζουμε θέμα μετά. Είπαμε για να τρέξει κάποιο που δημιουργεί μου για το σούντο. Ναι. Πρέπει να είναι γραμμένος στο sudo RS. Ναι, οπωσδήποτε. Όχι, τρέχει, αλλά του πει τι πας να κάνεις, δεν σε αφήνω. Αν δεν είναι στο sudo RS, του λέει ότι δεν έχει δικαίωμα να τρέξει το sudo RS. Το ελέγχει μόνο root. Μόνο root ή όποιος έχει πρόσβαση σε δικαιώματα root. Δηλαδή, είτε κάνεις μέσω root, είτε μέσω τη sudo, επειδή έχεις ήδη πρόσβαση στη sudo, το ίδιο πράγμα. Οκ. Λοιπόν, ωραία.
αλλά θα αλλάξουμε θεματάκι. Πάλι θα μιλήσουμε όμως για δικαιώματα και τέτοια παρακάτω. Αρχικά να δούμε μια εντολή η οποία θα μας φανεί χρήσιμη για σήμερα. Και είναι και μια ωραία εντολή, λίγο περίεργη. Είναι εντολή touch. Άγγιγμα, αγγίζουμε κάτι. Όταν αγγίζουμε ένα αρχείο, αυτό που συμβαίνει είναι ότι όταν το αρχείο δεν υπάρχει, απλά το δημιουργεί και είναι κενό. Άρα από την touch μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κενό αρχείο. Δηλαδή, αν εκεί που είμαι τώρα, αυτό μπορείτε να το δοκιμάσετε και εσείς από εκεί πέρα, δεν υπάρχει σούτο κτλ. Αν κάνω touch new, αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα αρχείο new, το οποίο έχει μηδενικό μέγεθος. Έχει δημιουργηθεί. Εντάξει, δοκιμάστε το κι εσείς αν θέλετε. Touch και όνομα αρχείου, δημιουργεί το αρχείο. Αν τώρα το αρχείο αυτό υπάρχει ήδη, παραδείγματος χάρη το αρχείο contents που θα φτιάξει λίγο προηγουμένως, αν υπάρχει ήδη, απλά ενημερώνει το χρόνο πρόσβασης. Το αγγίζει, το ακουμπάει. Λέει, του έκανα κάτι, πώς το πειράξει καν όμως. Τα περιεχόμενά του δεν τα πείραξε καν. Αν λοιπόν εγώ τώρα κάνω touch contents, το έχω ακουμπήσει και αυτό που θα κάνει είναι ότι θα δείτε, κοιτάξτε λίγο το χρόνο του, το χρόνο πρόσβασης. Λέει, έλεγε πάνω, το έχω αλλάξει στις 18 και 11. Με το που το ακούμπησα, ο χρόνος πρόσβασης έχει αλλάξει και γίνει 18 και 15. Εντάξει. Άρα, την πρώτη φορά που το κάνετε touch ένα αρχείο που δεν υπάρχει, το δημιουργεί. Για οποιοδήποτε αρχείο που υπάρχει, αν το κάνετε touch, ενημερώνει το χρόνο πρόσβασης, το χρόνο προσπέρασης. Αν δεν κάνω αυτό, δεν θα υπήρχε ένα αυτό, τελευταία προσπέρασης γίνεται από την LS. Με το LS παύλα L, βλέπεις πότε γίνει τελευταία προσπέρασης. Γιατί θα μου πει κάτι άλλο. Όχι, δεν κατάλαβες. Εδώ ενημερώνεις το χρόνο προσπέρασης. Μπορείς να δεις όποτε θέλεις το χρόνο προσπέρασης. Αλλά για να τον αλλάξεις και να πεις ότι εγώ τώρα το ενημέρωσα ή θα το ανοίξεις με κάποιο πρόγραμμα και θα το ξανακλείσεις, ή απλά μπορείς να το κουμπήσεις. Αν το κάνεις τάση, το πλεονέκτημα είναι ότι πρώτον, βεβαιώνεις ότι το αρχείο που μπορεί να χρειάζεσαι παρακάτω, γιατί όλα αυτά μπορούν να δουλεύουν και σε σκριτάκια, ότι το αρχείο που μπορεί να χρησιμοποιείς παρακάτω υπάρχει ήδη. Πρώτον. Και δεύτερον, ότι είσαι σίγουρος ότι απλά το ακουμπάς. Δεν το πειράζεις. Αν το ανοίξεις έναν editor και το ξανακλείσεις, μπορεί κατά λάθος να πατήσεις κάποιο άλλο πλήκτρο στο μητρολόγιο και από το κέντρο να καταλάβεις. Εδώ είσαι σίγουρος ότι απλά το ακουμπάς. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, γιατί την είδαμε αυτή την εντολή τώρα, την είδαμε γιατί θα μας χρησιμοποιήσει να φτιάξουμε μερικά αρχιάκια έτσι για παράδειγμα, για να μιλήσουμε για ιδιοκτησίες αρχείων. Ιδιοκτησίες λοιπόν. Είδαμε και λίγο την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει, τώρα θα μιλήσουμε λίγο πιο βαθιά όμως. Όπως είδαμε με την LS Pavla L, μπορείτε να δείτε διάφορα τώρα που πάει και από κάτω. Ας το δούμε ολόκληρο. LS Pavla L λοιπόν, όταν δίνετε, είναι στο DMP τώρα και είναι κάποια αρχή εκεί μέσα, το έφτιαξα εγώ. Οι πληροφορίες που σας δίνει, δεν θυμάμαι να τα είχαμε δει λεπτομερώς την προηγούμενη φορά. Οι πληροφορίες που σας δίνει εδώ πέρα είναι πρώτον. Κάποιες πληροφορίες που έχουν να κάνουν αυτά τα όλα τα RWX και τα λοιπά, οι Pavlas, έχουν να κάνουν τα δικαιώματα των αρχείων. Μετά ένα νομεράκι το οποίο είναι λίγο. Εντάξει, θα ζούλε, δεν σας απασχολήσει ιδιαίτερα. Είναι ο αριθμός των links που υπάρχουν στο συγκεκριμένο αρχείο. Θα αφήνουμε στην άκρη. Μετά, τα επόμενα παιδιά είναι το όνομα χρήστη στο οποίο ανήκει αυτό το συγκεκριμένο αρχείο ή κατάλογος, ό,τι και να είναι. Ή αρχείο ή κατάλογος. Σας λέει λοιπόν το όνομα χρήστη στο οποίο ανήκει ένα αρχείο και το όνομα της ομάδας στην οποία ανήκει ένα αρχείο. Μετά έχει την ημερομηνία προσπέλασης. Έχει το μέγεθος μάλλον, το μέγεθος που ξεχάσαμε. Αυτό είναι το μέγεθος σε bytes, είναι μικρά τα φυτακιάκια λοιπόν. Πάρα πολύ μικρά. Έχει το μέγεθος σε bytes και μετά έχει την ημερομηνία της τελευταίας προσπέλασης και τέλος είναι το όνομα του κάθε αρχείου. Αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε τώρα είναι ακριβώς αυτά τα ονόματα και τα ονόματα του χρήστη. Οι χρήστες στον οποίο ανήκει τα αρχεία και οι ομάδες στους οποίους ανήκουν τα αρχεία. Λοιπόν, εμφάνιση λοιπόν της ιδιοκτησίας είδαμε με LS Pavla L, τη λεπτομερή λίστα, τα παίρνουμε. Αλλαγή ιδιοκτησίας τώρα μπορούμε να κάνουμε μόνο ο root ή οποιοδήποτε έχει αντίστοιχα δικαιώματα, παραδείγματος χάρη με sudo λοιπόν.
Εντάξει. Άρα και πάλι αυτά που σας δείξω τώρα για την αλλαγή της διευθυνσίας, δυστυχώς εδώ πέρα δεν θα μπορέσετε να τα κάνετε. Αν είναι δικό σας ο πολίτης, φυσικά θα μπορέσετε. Για να κάνουμε λοιπόν αλλαγή διευθυνσίας, χρειαζόμαστε δικαιώματα root. Χρειαζόμαστε δικαιώματα διαχειριστή του συστήματος. Η root είναι το pseudo να μπορέσουμε να ανεβάσουμε τα δικαιώματά μας, όπως είπαμε. Λοιπόν, η αλλαγή διευθυνσίας των αρχείων γίνεται με την εντολή change, change owner, αλλαγή ιδιοκτήτη. Και μπορούμε σε ένα αρχείο, μόνο ως root, επαναλαμβάνω ξανά, μόνο ως root, δηλαδή αν πάω εγώ ακόμα και δικό μου αρχείο να θέλω να το δώσω σε κάποιον άλλον, δεν γίνεται. Πρέπει ο root να έρθει και να αλλάξει την ιδιοκτησία από τον ένα στον άλλον. Δηλαδή είχα φτιάξει ένα αρχιάκι το οποίο το λέω new, το βλέπουμε εκεί πέρα, αν πάω να το δώσω σε κάποιο άλλο χρήστη, παραδείγματος χάρη, σύμφωνα με το παράδειγμα σας λέω από δίπλα, John Katerina Users, δηλαδή να το δώσω στο χρήστη Κατερίνα, πάλι στην ομάδα Users. Η ομάδα Users είναι μια ομάδα η οποία υπάρχει πολύ συχνά. Σε αρκετές διανομές είναι η ομάδα στην οποία μπαίνουν όλοι οι χρήστες έτσι και αλλιώς και είναι η κύρια ομάδα του κάθε χρήστη. Σε άλλες διανομές, το Ubuntu είναι μία από αυτές, δημιουργείται αυτόματα με κάθε χρήστη μία ομάδα με ακριβώς το ίδιο όνομα. Δηλαδή, χρήστη George, ομάδα George. Αυτό τώρα είναι διαδόρας της κάθε διανομής, αλλά και πάλι είναι μέλη της ομάδας Users. Υπάρχει μια διαφοροποίηση που είναι η κύρια ομάδα του κάθε χρήστη, ποιες είναι δευτερεύουσες ομάδες για επόμενη φορά αυτό, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για την ομάδα στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο αρχείο. Αν προσπαθήσω εγώ ως απλός χρήστης λοιπόν να αλλάξω δικό μου αρχείο, να το δώσω σε κάποιον άλλον, θα με βρήσει. Όπα. Όπα. Σε ποιο αρχείο? Ποιο αρχείο? Το αρχείο νιου. Αυτό ξέχασα. Το αρχείο νιου λοιπόν. Πάλι με βρίζει. Δεν επιτρέπεται αυτό. Δεν επιτρέπεται να αλλάξω εγώ την ιδιοκτησία ενός αρχείου. Αν ήμουν root όμως, πολύ εύκολα, θα το δώσω το αρχείο αυτό στην Κατερίνα, users στο αρχείο new λοιπόν. Hey, έλα σπαύλα L, κάνουμε αυτή εδώ πάλι, και βλέπω το αρχείο new τώρα πια, αν δεν ανοίξει ο Τζόρτζ, ανοίξει η Κατερίνα. Αυτό το έχουμε πει την πρώτη φορά, όταν μια εντολή, αυτό είναι δόγμα του Unix γενικότερα, όταν μια εντολή δεν επιστρέφει κανένα μήνυμα, σημαίνει ότι όλα πήγαν όπως ήθελες. Αυτό που ζήτησες έγινε. Η λογική του Unix είναι ότι δίνεις όσο λιγότερη πληροφορία για να μην μπερδεύεις τον χρήστη. Αν δεν δίνεις καθόλου πληροφορία, όλα έγιναν σωστά. Αν από τη στιγμή που θα δώσεις πληροφορία, σημαίνει ότι κάτι πήγε λάθος, κάτι στράβωσε. Θα δώσεις ένα warning ή ένα error ανάλογα τι έχει στραβώσει. Και θα το πεις τι έγινε λάθος. Τα μηνύματα λοιπόν που υπάρχουν στο Linux και στο Unix γενικότερα στη γραμμή εντολών δεν είναι ποτέ μηνύματα επιτυχίας. Είναι πάντα μηνύματα αποτυχίας. Εκτός και αν του ζητήσεις εσύ χώρια ότι ξέρεις τι, να είσαι λίγο πιο verbose, πιο φλίαρος αυτό στην απάντηση που μου δίνεις, οπότε μπορεί να δίνει και μηνύματα επιτυχίας ότι ναι, κατάφερα να το κάνω. Σε συγκεκριμένες εντολές πάντα, όχι σε όλες. Λοιπόν, άρα μπορούμε να αλλάξουμε δικαιώματα είτε σε αρχεία είτε σε καταλόγους και υπάρχει τρόπος να αλλάξουμε τα δικαιώματα, όχι τα δικαιώματα, συγγνώμη, την ιδιοκτησία, γιατί άλλο είναι τα δικαιώματα, να αλλάξουμε την ιδιοκτησία όχι μόνο σε ένα αρχείο ή σε ένα φάκελο, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε την ιδιοκτησία σε ένα φάκελο και σε όλα τα αρχεία και σε όλους τους φακέλους που βρίσκονται κάτω από αυτόν. Με το παύλα R υπάρχει το recursion, είναι η αναδρομή που είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για κάποιες άλλες εντολές, για το LS παράδειγμα που έχει πάλι το παύλα R, την ίδια έννοια έχει. Αν λοιπόν τρέξω CHON R root root, να αλλάξω λοιπόν τα δικαιώματα ενός καταλόγου και τα δικαιώματα, την διευθυνσία ενός καταλόγου και να ανήκει πια στο χρήστη root και στο group root, υπάρχει group root επίσης, εντάξει. Όλα τα αρχεία τα οποία είναι αρχεία συστήματος θα δείτε ότι ανήκουν στο χρήστη root και στην ομάδα root. Και από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να δώσουμε καμία πρόσβαση παραπάνω, θα δείξουμε με τους υπόλοιπους χρήστες. Θα δούμε πώς γίνεται αυτό. Παραδείγματος χάρη, τα αρχεία στο etc
τόσο και μελές. Τα αρχεία στο EDC βλέπετε. Ο EDC είναι ένας φάκελος ο οποίος έχουμε πει ότι έχουμε όλα τα... είναι οι ρυθμίσεις του συστήματος. Όλα τα αρχεία εκεί μέσα, επειδή έχουν να κάνουμε το ίδιο σύστημα, ανοίγουν στο group, τα περισσότερα τουλάχιστον, ανοίγουν στο group root, και στο χρήστη root και στο group root. Κάποια άλλα θα δείτε, παραδείγματος χάρη το αρχείο για το CAPS, για τον εκτυπωτή μας, ανοίγει και στο group LP. Το printing είναι το group, άλλα γκρουπάκια αυτά, τέλος πάντων, αλλά τα περισσότερα αρχεία συστήματος που έχουν να ανοίγουν στο χρήστη root και group root. Για να δοκιμάσουμε αυτό με τον Τζο, με τον Παύλο Άρα, το Recursive, να σου το δείξω λιγάκι τουλάχιστον αυτό. Ας φτιάξω ένα κατάλογο. Να το φτιάξω ως απλός χρήστης. MKDir, το MyDir. Έχω φτιάξει λοιπόν ένα κατάλογο MyDir μέσα εδώ. Προφανώς, αφού τον έφτιαξα εγώ, ανήκει στον ίδιο χρήστη. Έτσι. Ας φτιάξω και ένα, ένα δεύτερο κατάλογο μέσα εκεί. MKDir, MyDir. Dear one. Και μέσα εκεί να βάλω και ένα αρχιάκι. Touch my dear, dear one, test. Έχω λοιπόν τώρα εδώ πέρα ένα φάκελο my dear, να το δούμε τα δικαιώματά του. Ανήκει λοιπόν στο χρήστη George και στο users. Μέσα εκεί. Μέσα εκεί έχουμε ένα dear one πάλι που ανήκει στο George και στους users. Το ίδιο πράγμα. Και μέσα και στο dear one. Υπάρχει και ένα αρχιάκι, το test, το οποίο πάλι έχει τις ίδιες διευθυνσίες. Αν θέλω εγώ να αλλάξω όλα, όλες τις διευθυνσίες από τον κατάλογο MyDir και κάτω, όλα τα υπόλοιπα που είναι εκεί μέσα, μπορώ να το κάνω με μια εντολή με το Pavla R, θα σου πω το John Pavla R, με δικαιώματα root όμως, ή με sudo τέλος πάντων, όπως σου δούμε. John, άμα κάνω John Pavla R, root, root, το MyDir, αυτό που θα συμβεί είναι ότι και ο κατάλογος MyDir, αν το βγαίνει. Mighty. Το βλέπετε τώρα ποιο σου είναι ανήκει. Root root. Και όλα τα άλλα μέσα στον κατάλογο. Oh, είδα το tier 1 είδα τώρα. Ο Mighty είναι αυτός. Ο Mighty λοιπόν root root. Ο tier 1 πάλι μέσα. Και το αρχιάκι που θα βάλει μέσα εκεί. Ελά. Πάλι root root. Όλα με μία κίνηση από εκεί και κάτω άλλαξαν τη διευθυνσία. Εντάξει, αν δώσετε, μπορείτε να δώσετε, δεν το έγραψα αυτό εκεί πέρα, είναι η αλήθεια, μπορείτε να δώσετε μόνο όνομα χρήστη, χωρίς το άνω κάτω τελεία group. Δηλαδή, αν θέλω τώρα, αν κάνω John, R, George, my dear, δεν έχω δώσει group, έχω δώσει, όχι. Θα τα αλλάξει, και τι θα αλλάξει. Θα αλλάξει μόνο το username. Εντάξει, που μόνο username δεν το έδωσε καινούριο. Μόνο το username αλλάζει. Οκ. Okay. Και αν ο user δεν ανήκει στο group. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Μπορεί κάλλιστα το αρχείο να ανήκει σε κάποιο χρήστη και να ανήκει επίσης και σε κάποια ομάδα στην οποία ο χρήστης αυτός δεν είναι μέλος. Δεν έχει σημασία αν είναι μέλος ή όχι. Συνήθως είναι, αλλά δεν είναι ανάγκη να είναι. Γιατί έτσι κι αλλιώς ως χρήστης μεμονωμένα έχει πρόσβαση στο αρχείο. Ανεξάρτητα άμα είναι και μέλος του group που επίσης έχει πρόσβαση στο αρχείο. Λοιπόν, άρα με το John αλλάζουμε γρήγορα τις ιδιοκτησίες των αρχείων μας. Λοιπόν, στην πραγματικότητα όμως αυτό που αλλάζουμε με την εντολή του John δεν είναι τα ονόματα χρήστη. Και τα ονόματα των ομάδων. Στην πραγματικότητα αυτά που χρησιμοποιούμε είναι τα user IDs και τα group IDs. Είναι αυτά. Κάθε χρήστη σε κάθε σύστημα, κάθε χρήστη και κάθε ομάδα αντιστοιχεί σε ένα κωδικό αριθμό. Συνήθως οι χρήστες, παραδείγματος χάρη, συνήθως είναι από τα user ID τους είναι από το 1000 και πάνω, και όταν αρχίσουμε να φτιάχνουμε καινούργιους χρήστες αυξάνεται. Ο πρώτος δηλαδή χρήστης που θα φτιάξουμε είναι ο 1000, έχει τον κωδικό αριθμό. Το user ID 1000, ο δεύτερος θα έχει το 1001, ο τρίτος το 1002 και ούτω καθεξής. Και αντίστοιχα υπάρχουν και κάποια group IDs, αυτό δεν ισχύει σε όλα τα συστήματα βέβαια, το 1000 μπορεί να είναι και το 500. Δεν έχει σημασία, αλλά η αντίστοιχη λογική είναι, ανάλογα την διανομή. Και αντίστοιχα υπάρχουν και τα group IDs, οι οποίοι είναι αριθμοί που αντιστοιχούν σε κάθε group. Τώρα, αυτό που συμβαίνει και μπορεί να προσέξουμε, είναι ότι το ίδιο όνομα χρήστη σε διαφορετικούς υπολογιστές
ενδέχεται να μην έχει το ίδιο user ID. Η ίδια ομάδα να μην έχει το ίδιο group ID με κάποιον άλλο υπολογιστή. Οπότε, αν εγώ έχω ένα αρχείο σε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο, ο οποίος εξωτερικός σκληρός δίσκος βεβαίως είναι με κάποιο file system του Linux φτιαγμένος για να έχει επίγνωση των δικαιωμάτων των αρχείων, γιατί τα file systems, παραδείγματος χάρη το FAT32 ή το NTFS, δεν έχουν επίγνωση των χρηστών, των ιδιοκτησιών και των δικαιωμάτων που έχουν τα αρχεία. Σε όποιον υπολογιστή τα συνδέεται, εκείνα τα δικαιώματα και τις ιδιοκτησίες του συγκεκριμένου χρήστη παίρνουν. Ενώ αν πάρω ένα εξωτερικό σκληρό δίσκο ή ένα φλασάκι, το οποίο δίσκος είναι διαμορφωμένος με κάποιο file system του Linux, το οποίο έχει επίγνωση των ιδιοκτησιών και των δικαιωμάτων, αν λοιπόν στον έναν υπολογιστή ανήκει στον χρήστη George, αλλά ο χρήστης αυτός έχει user ID 1000, και πάω στον άλλον υπολογιστή, όπου πάλι μπορεί να υπάρχει κάποιος χρήστης George, αλλά ο χρήστης George μπορεί να έχει user ID κάποιο άλλο, 1010 παραδείγματος χάρη, τα αρχεία που πήρα δεν θα ανήκουν στον ίδιο χρήστη και στον ίδιο υπολογιστή. Θα ανήκουν στο χρήστη που έχει user ID 1000 και μπορεί να έχει κάποιο άλλο όνομα. Καταλάβαμε λίγα γι' αυτό. Αυτό που μεταφέρεται και αυτό που αποθηκεύεται στα αρχεία δεν είναι το όνομα χρήστη, είναι το user ID, το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται από υπολογιστή σε υπολογιστή πάρα πολύ εύκολα. Οπότε είναι πολύ εύκολο ένα αρχείο που σε μένα ανήκει στο George να το πάω σε έναν άλλον υπολογιστή και να ανήκει στο Κώστας. Το ίδιο αρχείο. Γιατί εγώ είμαι ο user ID 1000 στο δικό μου, ενώ στον άλλον υπολογιστή είναι ο Κώστας ο user ID 1000. Η αντιστοίχηση, σου συμβεί και λες τι στο διάλογο συμβαίνει. Με NFS. Είχα περιοδευτεί εδώ. Το NFS προφανώς, επειδή είναι ένα Linux sharing file system, έτσι, network file system, έχει επίγνωση των ιδιοκτησιών και των δικαιωμάτων. Οπότε, δεν κρατάει. Το νόημα, γιατί δεν μπορώ να γράψω. Γιατί ήταν διαφορετικό για το ID. Μετά όπως το πήρα καμπάρι, κατάλαβα ότι ναι, μεν μπορώ να το κάνω mount, γιατί το έδωσε μια. Αλλά δεν έχεις πρόσβαση. Αλλά δεν είχα πρόσβαση. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, οι αντιστοιχίες βρίσκονται. Δεν θα έχει πλήρω στο αρχείο, δεν θα μπορεί να γράψει παραδείγματο χάρη. Στο φάκελο. Μπορεί και να μην μπορεί να διαβάσει. Εξαρτάται τι δικαιώματα έχει. Μπορεί και να μην μπορεί να το δει καν. Εξαρτάται τα δικαιώματα που έχει. Προ το παρόν μιλάμε μόνο για ιδιοκτησία. Θα μιλήσουμε παρακάτω και για δικαιώματα. Αλλά από πλευρά ιδιοκτησία θα ανήκει σε άλλο χρήστη. Αλλού σε άλλο χρήστη, σε άλλο group. Εξαρτάται. Αυτά που μεταφέρονται είναι τα user IDs και τα group IDs. Τώρα, η λίστα αυτών των IDs και η αντιστοίχηση με τα usernames για τους χρήστες είναι στο etc password, για να το δούμε λιγάκι, και πάλι θα πρέπει να είστε root ή μεσούντο για να δείτε τα περιεχόμενα του etc και του password, δηλαδή αν πάω χωρίς δικαιώματα, το είχα αλλάξει, εντάξει, συνήθως δεν μπορείτε, το είχα αλλάξει για να σου το δείξω, ξέχασα κιόλας. Συνήθως δεν μπορείτε να το δείτε καν αυτό το αρχείο. Εδώ πέρα σε αυτό το αρχείο στο κίνηση password που βλέπετε. Όνομα χρήστη και κάπου εδώ μέσα θα βρείτε και το user ID. Και το επόμενο, το νουμεράκι, είναι το group ID που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο χρήστη. Ποιο είναι η κύρια ομάδα στην οποία αντιστοιχεί ο χρήστης. Στην προηγουμένη περίπτωση όλοι οι χρήστες μου εμένα βλέπετε ότι στην ομάδα 100, το οποίο είναι το αντίστοιχο group ID της ομάδας users. Αντίστοιχα, θα μπορούσε να είναι στο δικό σου υπολογιστή κάποιο άλλο user ID. Εδώ πέρα λοιπόν μας δίνει τα IDs. Είναι η αντιστοίχηση. Ο George είναι το 1000, η Κατερίνα είναι το 1010, η Κόπη είναι το 1001. Και μας δίνει και άλλες πληροφορίες παραπέρα. Αυτό το ETC password που μας δίνει εδώ πέρα για κάποιους χρήστες θα δείτε ότι έχει και το όνομα. Υπάρχουν και κάποια κόμματα παραπέρα. Τα κόμματα είναι για περισσότερες λεπτομέρειες που δεν έχω δώσει. Δηλαδή μπορεί να δώσεις και διεύθυνση, τηλέφωνο και δεν ξέρω και εγώ τι για κάθε χρήστη. Και τέλος σας δίνει το home του, ποιο είναι το home του και ποιο είναι το shell που τρέχει από μόνο του. Όταν κάνουμε login με αυτό το χρήστη, μας δίνει και το shell. Συνήθως για τους χρήστες που δουλεύετε εσείς, το shell είναι το bash, όπως έχουμε πει. Θα δείτε ότι υπάρχουν και άλλοι χρήστες στον υπολογιστή σας, πολλοί άλλοι χρήστες, έτσι κι αλλιώς, από πριν, οι οποίοι ενδέχεται οι περισσότεροι να έχουν ως shell το bin false. Το bin false τι είναι ένα προγραμματάκι που απλά όταν τρέχει σου λέει λάθος.
ό,τι και να πας να κάνεις, το κάνεις λάθος. Γιατί προφανώς αυτοί οι χρήστες, σε αυτούς τους χρήστες δεν επιτρέπεται να συνδεθείς και να έχεις ένα interactive session, μια συνεδρία την οποία να μπορείς να συνδεθείς ως χρήστης. Είναι ειδικοί χρήστες, όπως παραδείγματος χάρη για τη MySQL κτλ. Και δεν επιτρέπεται να συνδεθείς ως αυτοί οι χρήστες. Υπάρχει και το ETC Group, την οποία κάνει την ίδια δουλειά με το ETC Password, αλλά για τα groups. Μας δείχνει λοιπόν την αντιστοιχία. Αυτό που μπορώ να το δώσω, χρήστη, για να το. Μας δίνει την αντιστοιχία των groups με τα user IDs και βλέπετε ότι παραδείγματος χάρη οι users είναι 100. Και στην πραγματικότητα λοιπόν τώρα, όταν ένα αρχείο εδώ μου λέει George users, αυτό που αποθηκεύεται είναι το 1100. Και αν το μεταφέρω σε έναν άλλο υπολογιστή όπου δεν υπάρχει ο χρήστης George, θα μου δείχνει 1100. Τέλος πάντων, σε οποιοδήποτε χρήστη αντιστοιχεί στο 1000, αν υπάρχει, και σε οποιοδήποτε group αντιστοιχεί στο 100, αν υπάρχει πάλι. Αλλιώς θα μου δείχνει μόνο το νούμερο και τίποτα άλλο. Οπότε καταλαβαίνω ότι αντιστοιχεί σε κάποιο χρήστη ο οποίος δεν υπάρχει στο σύστημά μου. Αν δεν υπήρχε το user ID 1000, θα μου βγάζει απλά 1000 εδώ πέρα, το νούμερο. Τίποτα άλλο. Ναι. Μπορεί ένας user να ανοίξει σε πολλά groups. Όχι απλά μπορεί, πάντα ανήκει, σχεδόν πάντα ανήκει σε πάρα πολλά groups. Ένα αρχείο δεν μπορεί να ανοίξει σε πολλά groups όμως. Ένας χρήστης είναι μέλος πολλαπλών groups έτσι κι αλλιώς. Αν δώσω την εντολή groups. Με την εντολή groups, μπορείτε να τρέξετε κι εσείς. Βλέπετε όλα τα groups στα οποία ανήκει ο χρήστης μας. Το πρώτο που βλέπετε είναι το βασικό group, το primary. Είναι οι users για μένα. Και από εκεί και πέρα ανήκει σε πολλά άλλα groups. Ανήκει παραδείγματος χάρη στο NetDev για να μπορεί να συνδεθεί μέσω δικτύου ο δικός μου χρήστης. Αλλιώς δεν θα έχει πρόσβαση μέσω δικτύου. Δεν θα μπορούσε να τρέξει παραδείγματος χάρη το Wicked που τρέχω εδώ πέρα για να συνδεθώ με το ασύρματο το δίκτυο. Το Power. Το group power. Αν δεν ήμουν στο group power, δεν θα επιτρεπόταν ο χρήστης μου να κάνει shutdown τον υπολογιστή. Παραδείγματος χάρη. Αυτό καλό. Εντάξει. Δηλαδή, όταν πηγαίνατε να κάνετε logout στο Gnome ή στο διάολο έχετε, δεν θα σας έδινε επιλογή shutdown. Εκεί να σας την έδινε, θα ήταν γκριζαρισμένη. Ακόμα και να σας έδινε. Αν δεν είσαστε στο group power, δεν μπορείτε να κλείσετε τον υπολογιστή εκτός αν έχετε πρόσβαση στο κουμπί. Εντάξει, το οποίο κουμπί βέβαια σκεφτείτε ότι μπορεί να είναι σε άλλη αίθουσα, μπορεί να είναι σε άλλη πόλη ή σε οτιδήποτε. Εντάξει, μπορεί να συνδέεται σε έναν υπολογιστή και να μην είναι μπροστά στο υπολογιστή σας. Αν συνδέεται σε ένα σερβερ, δεν θα έπρεπε να έχετε δικαιώματα να τον ξαναξεκινήσετε για να τον κλείσετε. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ωραία. Να, αυτό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν τους αριθμούς μας. Δηλαδή, εγώ είχα αλλάξει τώρα εδώ πέρα το αρχείο New και το είχα δώσει στην Κατερίνα Users. Μπορώ να το δώσω θα το κάνω τσιόν πάλι 1000, να το δώσω στο χρήστη 1000, όποιος κάνει αυτός, το αρχείο New λοιπόν. Το κάνει! Του λέω δώστε το user ID 1000. Και άμα το δω αυτό το αρχείο, το new πάλι, έχει πάει στο George. Εντάξει, οι αλλαγές μπορούν να γίνουν και με τα user IDs. Πολύ εύκολα. Το ίδιο πράγμα είναι. Και η αντιστοίχηση υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, και μπορείτε να δώσετε είτε το ένα είτε το άλλο, ό,τι θέλετε, ή με το user ID ή με το όνομα του χρήστη. Αν ο κωδικός δεν υπάρχει. Πιθανόν δεν το έχω δοκιμάσει, είναι αλήθεια. Για να δούμε. 1100. Το κάνει. Το κάνει γιατί μπορεί να πάει στον υπολογιστή το φλασάκι σου, δεν ξέρω και εγώ τι. Μπορεί να δημιουργήσει group, έτσι, αν δεν υπάρχει. Όχι. Υπάρχει άλλη εντολή εκεί πέρα, group. Δεν δημιουργεί group, αλλά θα δείτε ότι αυτό που σας είπα, ότι αν δεν υπάρχει ο χρήστης, μας δείχνει απλά το user ID του. Αν το πάρω σε αυτό το αρχείο και το πάω σε έναν άλλον υπολογιστή, καταφέρω το σκληρό, σε έναν άλλο υπολογιστή, ο οποίος έχει ένα user με user ID 1100, θα μου δείξει το user ID του χρήστη. Εντάξει.
Τώρα ανήκει σε κάποιο χρήστη με user ID 1100. Εφόσον δεν υπάρχει αυτός ο χρήστης, πολύ απλά δεν ανήκει σε κανένα χρήστη στο υπάρχον σύστημα. Μπορεί να ανήκει σε κάποιον άλλο χρήστη σε κάποιο άλλο σύστημα. Λοιπόν, ωραία. Τα δικαιώματα τώρα. Εδώ είναι τα καλά. Εδώ είναι τα καλά. Τα είχαμε πει λίγο απ' έξω την προηγούμενη φορά. Δικαιώματα. Υπάρχουν ξεχωριστά, μπορούμε να δηλώσουμε δικαιώματα για ανάγνωση, εγγραφή και εκτέλεση ξεχωριστά για το χρήστη που ανήκει το αρχείο, την ομάδα που ανήκει το αρχείο και όλους τους υπόλοιπους χρήστες που δεν είναι αυτός ο χρήστης και που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα. Εντάξει, μπορούμε να τα δηλώσουμε ξεχωριστά. Και πώς δηλώνονται αυτά, ουσιαστικά τα βλέπουμε. Και από δίπλα, άμα δείτε το output της LS, τι μου έχει δώσει. Μου έχει δώσει για τα αρχεία, κοιτάξτε λίγο τις παυλίτσες που έχει δώσει. Είναι αντίστοιχο αυτό που βλέπω εδώ πέρα. Το αρχείο αυτό, λοιπόν, το new, έχει RDAP, μια παυλίτσα στην αρχή, την αρχική την παυλίτσα. Αφήστε την προς το παρόν. Δεν σημαίνει τίποτα προς το παρόν. Κάτι σημαίνει, αλλά για τα αρχεία, όλα τα αρχεία θα έχουν παύλα. Όλα τα απλά τα αρχεία θα έχουν παύλα. Η πρώτη παυλίτσα δεν είναι παυλίτσα. Δεν συμπληρώνει. Μας λέει εδώ πέρα RW παύλα. R παύλα παύλα είναι το ακριβώς το ίδιο παράδειγμα που έχει πέρα κιόλας, Ναι, άρα εδώ πέρα το αρχείο new μας λέει ότι ο χρήστης στον οποίο ανήκει αυτό το αρχείο έχει δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής. Τα τρία πρώτα ψηφία λοιπόν, μετά την πρώτη παύλα, αντιστοιχούν στο χρήστη. Τα τρία δεύτερα ψηφία αντιστοιχούν στην ομάδα που ανήκει το αρχείο. Άρα εδώ πέρα μου λέει ότι όσοι είναι στο group users, όχι μόνο ο χρήστης μου, όχι μόνο ο χρήστης 1100, εντάξει, ας το αλλάξω αυτό το 1100, το ξανακάνω. Ωραία. Το new λοιπόν το αρχείο παραδείγματος χάρη ανήκει στο George Users. Ο χρήστης George έχει δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής, είπαμε. Η τρίτη παυλίτσα είναι δεσμευμένη για την εκτέλεση, μας βγάζει ένα X αν είναι εκτελέσιμα. Όπως παραδείγματος χάρη από κάτω και θα δούμε για τους καταλόγους τι συμβαίνει. Κατάλογοι θα πρέπει να είναι πάντα εκτελέσιμοι. Και το τρίτο σετ, η τρίτη τριάδα από θέσεις έχει να κάνει με όλους τους υπόλοιπους. Άρα εδώ το αρχείο new έχει δικαιώματα ανάγνωσης και γραφής από το χρήστη George, έχει δικαιώματα μόνο ανάγνωσης από όσους είναι στην ομάδα users. Και επίσης όλοι οι υπόλοιποι χρήστοι που δεν είναι ο George και που δεν ανήκουν στην ομάδα users έχουν επίσης δικαιώματα ανάγνωσης. Κατανοητό? Λέμε να μπορεί να έχει δικαιώμα εγγραφής, είναι ταυτόχρονα. Να το ανοίξει και να, αν είναι αρχείο κειμένου παραδείγματος χάρη, ναι, να το ανοίξει και να το αποθηκεύσει. Και διαγραφή μπορεί να κάνει ταυτόχρονα. Και διαγραφή, ναι. Εγγραφή είναι και διαγραφή, ακριβώς. Η διαγραφή είναι λίγο διαφορετικό προβληματάκι, ότι ναι, σε ένα αρχείο που δεν έχει δικαιώματα εγγραφής, δεν έχει και δικαιώματα διαγραφής. Από εκεί και πέρα, αν το αρχείο σου ανήκει, θα σε ρωτήσει, θες να το διαγράψεις. Αν απαντήσεις ναι, θα το διαγράψει. Αλλά σε ρωτάει όμως. Δεν το διαγράφει όπως ένα οποιοδήποτε άλλο αρχείο. Όταν έχει δικαιώμα. Όταν έχει δικαιώμα εγγραφής, λοιπόν, όταν πας να το διαγράψεις με την ARM, απλά το διαγράφει. Όταν δεν έχει δικαιώμα εγγραφής και το αρχείο είναι δικό σου, σε ρωτάει, είσαι σίγουρος, αν του πεις ναι, θα το διαγράψει. Επειδή είναι δικό σου. Αν δεν ήταν δικό σου, δεν θα σ' άφηνε. Αν έχεις δικαιώματα εγγραφής, δεν έχεις αυτόματα δικαιώματα ανάγνωσης. Δεν έχεις και. Αυτόματα δικαιώματα ανάγνωσης. Έτσι μπορείς να έχεις. Όχι. Δικαιώματα να το αλλάξεις. Κι όμως όχι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όχι. Μπορεί να μην έχεις δικαίωμα ανάγνωσης και να έχεις δικαίωμα εγγραφής μόνος. Να προσθέτεις δηλαδή πράγματα. Ναι, μπορείς να... ένα αρχείο δεν είναι ανάγκη να μπορείς να το ανοίξεις για να προσθέτεις υλικό, για να αλλάξεις υλικό σε αυτό. Είχαμε δει την ανακατεύθυνση την προηγούμενη φορά που με τα δύο τα βελάκια έκανε append το υλικό στο τέλος του αρχείου. Αν θες να κάνεις απλά append κάτι, δεν χρειάζεται να έχεις δικαίωμα εγγραφής, ανάγνωσης, συγγνώμη, δικαίωμα ανάγνωσης. Αρκεί μόνο το δικαίωμα εγγραφής. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Κατάλογοι. Κατάλογοι όπως είπα και φαίνεται εδώ πέρα ότι αυτός εδώ πέρα ο My Deal είναι κατάλογος. Και να εδώ πέρα η πρώτη η παυλίτσα, η πρώτη θέση, μια ιδιότητα που μπορεί να έχει. Για τους καταλόγους μας λέει D.
όλοι οι κατάλογοι, στην πρώτη θέση λοιπόν λέει D για directory. Τα αρχεία μου παυλίτσα μου. Υπάρχουν και άλλες έννοιες και άλλα γραμματάκια που μπορούν να μπουν εκεί πέρα. Για σύγκληση τα λοιπά. Θα τα δούμε άλλη φορά. Οι κατάλογοι οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι εκτελέσιμοι για να υπάρχει πρόσβαση. Αν δεν είναι εκτελέσιμοι, δεν μπορούμε να μπούμε καν στον κατάλογο. Δεν μπορούμε να δούμε τα αρχεία που υπάρχουν μέσα. Εκτός αν είμαστε ιδιοκτήτες. Αν είμαστε ιδιοκτήτες του καταλόγου, είναι μια λεπτομέρεια εδώ, αν είμαστε ιδιοκτήτες του καταλόγου, ας το δοκιμάσουμε. MKD, my dear. Όχι, συγγνώμη. Θα υπάρχει ήδη my dear. MKD, ναι, new dear. Έφτιαξε ένα new dear, έτσι. Ο οποίος, τι δικαιώματα έχει. Εγώ που είμαι χρήστης, μπορώ να διαβάσω, γράψω, εκτελέσω. Το εκτελέσω σημαίνει μπορώ να μπω κιόλας εκεί μέσα, έτσι. Μπορώ, οποιοδήποτε άλλοι μπορούν να διαβάσουν και να εκτελέσουν, άρα μπορούν να μπουν, να διαβάσουν τα περιεχόμενα, αλλά δεν μπορούν να γράψουν εκεί μέσα. Και όλοι οι άλλοι επίσης, πάλι το ίδιο, μπορούν να διαβάσουν και να εκτελέσουν. Αν εγώ αλλάξω αυτά, θα δούμε τώρα σε λίγο, θα τρέξω λίγο μπροστά εγώ αυτή τη στιγμή. Αν αλλάξω τα δικαιώματά του και θα κάνω... Εξάρτα μέσα. Έλα, το new deal. Έχω βγάλει, βλέπετε, το 6. Εντάξει, αν προσπαθήσω να κάνω CD new deal. Ωπα, α, επειδή έχω το right. Συγγνώμη. Επειδή με root μάλλον. Βλακία, επειδή με root, συγγνώμη. Ναι. Ήμουν root. Ορίστε, ξεχάστηκα κι εγώ. Πάρα να κάνω χρήστης. Το βλέπετε. Το άλλαξα τα δικαιώματα. Το new deal. Το new deal τώρα πια δεν έχει εκτελέσιμο attribute. Έτσι. Δεν είναι εκτελέσιμο, έχει φύγει το S. Οπότε δεν μπορώ καν να μπω σε αυτό το φάκελο, σε αυτόν τον κατάλογο. Εντάξει, ο root μπορεί προφανώς, γιατί ο root μπορεί να μπει παντού. Είτε έχει δικαίωμα είτε δεν έχει. Και ήμουν root πριν και το ξέχασα. Γι' αυτό μπήκε. Όταν είναι read, τι εννοεί δηλαδή για την. Read, ότι μπορεί να τον δει. Οκ. Αυτό μπορεί να το δούμε. Και επειδή είμαι εγώ, α αλλάξω πάλι τα δικαιώματά του, αυτά που γράφω τώρα θα τα εξηγήσουμε σε λίγο. Το new deal. Το έκανα ξανά στην προηγούμενη κατάσταση. Α φτιάξω ένα αρχιάκι μέσα. Εντάξει. Α το αλλάξω ξανά τον κατάλογο. Του έχω βγάλει πάλι το εκτελέσιμο, το χαρακτηριστικό, το οποίο σημαίνει ότι τα περιεχόμενα του μεν μπορώ να τα δω, για κοιτάξτε το, τα περιεχόμενα μπορώ να τα δω, αλλά μόνο το όνομα αρχείου, μόνο τα αρχεία που έχει εκεί μέσα. Και αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί αυτή τη λίγη πρόσβαση που έχω, ότι μπορώ να δω τα ονόματα αρχείου, είναι επειδή έχω δικαίωμα ανάγνωσης και επειδή είμαι ο χρήστης στον οποίο ανήκει. Αν δεν ήμουν ο χρήστης τον οποίο ανήκει αυτός ο κατάλογος, δεν θα μπορούσα καν να δω τα περιεχόμενα. Τώρα έχω μια πολύ ελάχιστη πρόσβαση ότι μπορώ να δω τα αρχεία που είναι εκεί μέσα. Τα ονόματα των αρχείων και καμία άλλη πληροφορία. Βλέπω ότι είναι συνέχεια αρχηματικά εδώ κάτω. Προφανώς, αν τα κάνω εκτελέσιμα, αν κάνω εκτελέσιμα αυτό το κατάλογο, μπορώ να δω κανονικά όλα τα περιεχόμενά του. Και μπορώ να μπω και στον κατάλογο και οτιδήποτε. Οι κατάλογοι λοιπόν για να μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να είναι εκτελέσιμοι. Και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να κρύψουμε καταλόγους από όλους τους υπόλοιπους χρήστες του συστήματος. Δηλαδή, αν εγώ φτιάξω ένα κατάλογο, αν φτιάξω ένα κατάλογο ο οποίος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορώ εγώ προφανώς να μπω να δω τα περιεχόμενά του, να γράψω και καινούργια αρχεία. Όλοι οι χρήστες οι οποίοι είναι στην ομάδα που ανήκει το συγκεκριμένος κατάλογος μπορούν να δούνε και να περιηγηθούν μέσα στον κατάλογο αυτό, αλλά όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να μπουν καθόλου, ούτε να δουν περιεχόμενα, ούτε να δουν τίποτα για αυτόν τον κατάλογο. Απλά βλέπουν ότι υπάρχει.
δεν μπορούν ούτε να περιηγηθούν, ούτε να, τίποτα άλλο να κάνουν. Ούτε να φτιάξουν αρχαία, ούτε να διαβάσουν αρχαία από αυτόν τον κατάλογο. Λοιπόν, CHMOD, η εντολή που χρησιμοποίησα. Πώς τη χρησιμοποιούμε? Εγώ τη χρησιμοποίησα με λίγο διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, πάω κάποιοι κωδικοί που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Use σημαίνει user, χρήστη. Είδαμε λοιπόν ότι έχουμε διαφορετικά δικαιώματα μπορούμε να ορίσουμε για κάθε χρήστη, για κάθε group, για όλους τους υπόλοιπους. Και μπορούμε να θέλουμε, υπάρχει μια συντόμευση για να το κάνουμε ταυτόχρονα για όλους αυτούς με το α. Το U σημαίνει χρήστη, το G σημαίνει group, το α σημαίνει υπόλοιποι, το A σημαίνει όλοι. Όλοι παραπάνω. Και μπορούμε να αλλάξουμε δικαιώματα με αυτόν ακριβώς, με αυτή την ονοματολογία. Για να δούμε λοιπόν. Υπάρχει λοιπόν το αρχείο new που έχω, ανήκει στο χρήστη George Users, OK, και τα δικαιώματά του είναι RW για το χρήστη, ανάγνωση για τους users και ανάγνωση για όλους τους υπόλοιπους. Αν εγώ θέλω, παραδείγματος χάρη, τι κάνει η πρώτη εντολή, η CHMOD U συν X. Το συν και το πλην αφαιρούνε, μάλλον προσθέτουν και αφαιρούνε χαρακτηριστικά. Οπότε αν του πείτε συν X, αυτό που κάνει, τα κάνει εκτελέσιμα. Αυτό που του λέω εδώ πέρα, κάνε το αρχείο εκτελέσιμο μόνο για το χρήστη. Για να το δούμε. Αυτό καλά θα είναι να το κάνω σε έναν κατάλογο. Μάλλον, ας το κάνω για το αρχείο. Δεν πειράζει. CHMOD U συν X για το αρχείο new. Το αρχείο new τώρα, σε αντίθεση με πάνω, το βλέπετε εδώ πάνω, ήταν RW σκέτο, για το χρήστη έγινε RWX. Εντάξει, αντίστοιχα μπορώ να αφαιρέσω το χαρακτηριστικό του χρήστη, τσιούν user μείον X, το αρχείο new. Παφέ, τι πάτησα. Τσιούν πάτησα, να, τη βλακία μου. CHMOD. Ξέρω κανένα δουλειά εδώ, έτσι. CHMOD λοιπόν, U-X, από το χρήστη να αφαιρεθεί το χαρακτηριστικό το εκτελέσιμο και αφαιρέθηκε. Αντίστοιχα, μπορώ να δουλέψω για τους υπόλοιπους. Αυτό που κάνει αυτή η εντολή εδώ πέρα είναι ότι αφαιρεί και την εγγραφή και την ανάγνωση από τους υπόλοιπους, έτσι, την τρίτη τριάδα λοιπόν. Όταν δίνουμε συν X και το ή πλην X και το ή συν W, ή πλην W, ή συν R, πλην R, σκέτο, χωρίς κάποιο άλλο προσδιορισμό, UG κτλ. Το κάνει για όλους. Εντάξει, δηλαδή, αν εγώ δώσω CHMOD συν X στο αρχείο new, αυτό που κάνει είναι ότι δίνει το συν X σε όλους. Και στο χρήστη, και στην ομάδα, και στους υπόλοιπους. Εντάξει, προσθέτει το χαρακτηριστικό σε όλους, μα όλους τους χρήστες. Αντίστοιχα, το μείον X, το αφαιρεί από όλους. Το ίδιο δηλαδή που κάνει και το A συν X, δηλαδή αυτά τα δύο, το CHMOD συν X και το α συν X είναι ακριβώς τα ίδια. Κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Δεν έχω καμία διαφορά. Και μπορείτε να δώσετε και πολλαπλά χαρακτηριστικά στην ίδια γραμμή, αν τα χωρίσετε με κόμμα. Είναι σαν πλεονασμός, ναι. Είναι σαν πλεονασμός, αλλά ίσως για κάποιους στο μάτι είναι πιο εύκολο να το καταλάβεις. Δηλαδή όταν το διαβάζει κάποιος, ότι βλέπεις όλοι, all, συν X. Ενώ το συν X το σκέτο λες, όπα, σε ποιους ίσως θα αλλάζει. Εντάξει, είναι λίγο θέμα ανάγνωση. Ναι, είναι πλεονασμός, είναι. Μπορείς να δώσεις λοιπόν και πολλαπλά χαρακτηριστικά να τα χωρίσεις με κόμματα. Να του πεις ότι οι χρήστες, και εδώ πέρα προσέξτε με το ίσον, όχι με συν και πλην, με το ίσον του δίνουμε ακριβώς αυτά που θέλουμε. Όχι προσθέτουμε και αφαιρούμε χαρακτηριστικά. Με το συν και το πλην προσθέτουμε και αφαιρούμε. Μπορούμε να του δώσουμε το ίσον και να του πούμε αυτά θα έχεις, ό,τι και να έχεις πριν. Δηλαδή, για το αρχείο εγώ new, παραδείγματος χάρη, μπορώ να του πω CHMOD αυτό, user ίσον RWX. Ό,τι είχε προηγουμένως, ό,τι και αν είχε, θα γίνει RWX για το χρήστη. Αν χρησιμοποιήσω κενό, όταν χρησιμοποιώ κενό, τι κάνω, όταν χρησιμοποιώ κενό, αφαιρώ τα πάντα. Αν του πω ίσον με τίποτα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι
δεν θα έχει κανένα δικαίωμα. Εντάξει, όταν του λέω τα δικαιώματά σου είναι ίσα με τίποτα, δεν θα έχεις ούτε ανάγνωση, ούτε γραφή, ούτε εκτέλεση. Εντάξει, το ίδιο θα έκανα αν του έδινα, δηλαδή το αρχείο μου πριν ήταν, CHMOTI ήταν, 744 ήταν προηγουμένως. Θα το δούμε τι σημαίνει αυτό το 744. Ήταν αυτό. Αν εγώ του έδινα CHMOD μείον X το new, CHMOD μείον W το new, CHMOD μείον R το new, ή το. Κοιτάξτε τι έκανα τώρα, του βγάλω όλα τα χαρακτηριστικά. Εντάξει, άρχισα να επιστρέψω στην αρχική του μορφή. Είπαμε μείον X, μείον W και μείον R, αναφέρονται σε όλους τους χρήστες, έτσι. Άρα αυτό το αρχείο εδώ πέρα σε αυτή τη στιγμή, εδώ, αυτό το αρχείο κανένας χρήστης δεν είχε καμία πρόσβαση σε αυτό το αρχείο. Ούτε να το διαβάσει, ούτε να το αναγνώσει, ούτε να το εκτελέσει. Οκ. Ο root φυσικά και θα μπορούσε να το διαβάσει και να το, για να το γράψει. Ο root μπορεί να κάνει τα πάντα. Γι' αυτό δεν πρέπει να δουλεύουμε ως root. Δηλαδή, μόνο όταν χρειάζεται. Γιατί πραγματικά μπορεί να πειράξει τα πάντα. Λοιπόν, είτε τώρα το έλεγα chmod all ίσον με τίποτα. Όλοι ίσον με τίποτα. Όλοι να μην έχουν καμία πρόσβαση. Όλοι δεν έχουν καμία πρόσβαση. Εντάξει. Αν του πω όλοι ίσον RW, όλοι θα έχουν RW. Κατανοητά. Όταν λέμε κάθε φορά you, αναφερόμαστε στο χρήστη που είμαστε εμείς ή γενικά. Στο χρήστη στον οποίο ανήκει το αρχείο, όχι που είμαστε εμείς, okay. Στο χρήστη τον οποίο ανήκει το αρχείο. Μπορεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ίδιο πράγμα, γιατί και είμαι ο χρήστης George και το αρχείο ανήκει στο George. Αλλά ενδέχεται εγώ να ήμουν ο root και το αρχείο να ανήκε στο χρήστη Κατερίνα. Μπορεί ο ένας χρήστης να αλλάξει δικαιώματα στον άλλο χρήστη. Ένας χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει δικαιώματα σε κάποιο αρχείο που ανήκει σε άλλο χρήστη, αλλά ο root μπορεί. Εντάξει, ο root μπορεί. Και κάθε φορά αλλάξει τα δικαιώματα στα οποία ανήκει. Δηλαδή, πριν μιλήσαμε για την αλλαγή ιδιοκτησίας, άλλο θέμα είναι η ιδιοκτησία και άλλο θέμα είναι τα δικαιώματα που έχεις στα αρχεία. Αν ο χρήστης δεν έχει δικαιώματα, αλλά έχει δικαιώματα του group. Μπορεί να έχει τα ίδια δικαιώματα που έχει το group. Αν θα έχει πάλι δικαιώματα. Κάποια δικαιώματα, ναι. Όσα που επιτρέπει. Εντάξει, δηλαδή, το αρχείο αυτό τώρα, παραδείγματος χάρη, το new, ανήκει στο χρήστη George User, έτσι δεν είναι. Ας το αλλάξω κάποια δικαιώματα, ας το αλλάξω κάποια δικαιώματα, να το κάνω 600. Θα δούμε σήμερα αυτά τα πράγματα. Τώρα, τι δικαιώματα έχει. Ο χρήστης George έχει δικαίωμα εγγραφής και ανάγνωσης. Εντάξει, οι χρήστες που ανήκουν στην ομάδα δεν έχουν κανένα δικαίωμα και όλοι οι υπόλοιποι χρήστες δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Ας το κάνω λίγο διαφορετικό. Πώς το κάνει αυτό, Γιάννη. Λοιπόν, έλα. Ας δοκιμάσουμε αυτό καλύτερα. Ο χρήστης έχει δικαιώματα εγγραφής και ανάγνωσης, η ομάδα του έχει δικαιώματα ανάγνωσης μόνο και όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Εντάξει, και όλοι οι υπόλοιποι κανένα δικαίωμα. Αν εγώ τώρα είμαι χρήστης George, προφανώς μπορώ να δω τα περιεχόμενα αυτού του αρχείου, τα περιεχόμενα του αρχείου new, συγγνώμη, δεν το κομμάτι, το new, το οποίο είναι κενό. Ας έχω δικαιώματα εγγραφής. Έγραψα κάτι σε αυτό το αρχείο τώρα με την ECO και με την ανακατεύθυνση που είχαμε και την προηγούμενη φορά. Για να τα δω αυτά που έγραψα. Έχει λοιπόν αυτό που έγραψα μέσα το αρχείο. Εντάξει. Έχει κάποιο κείμενο λοιπόν μέσα. Αν εγώ δεν ήμουν ο χρήστης George,
Και ήμουν ο Χρήστης Κατερίνα, όπως είπαμε. Το αρχείο αυτό προφανώς μπορώ να δω ότι ακόμα ανήκει στο Χρήστη Τζόρτζ. Τι δικαιώματα έχω εγώ? Ανάγνωσης δεν έχω μόνο. Άρα μπορώ να δω τα περιεχόμενα του. Μπορώ να γράψω στο αρχείο. Αυτό κάνω μια επέκταση. Δεν μπορώ να γράψω στο αρχείο. Δεν έχω δικαιώματα εγγραφής. Γιατί είμαι ένας άλλος χρηστής. Ο χρήστης Κατερίνα, αν δούμε, ανήκει στο group users. Άρα είναι στη δεύτερη ομάδα εδώ πέρα, στη δεύτερη τριάδα. Και η οποία λοιπόν τι έχει? Έχει δικαιώματα ανάγνωσης μόνο και τίποτα άλλο. Μπορεί να αναγνώσει, δεν μπορεί να διαβάσει. Και αν ήμουν κάποιος άλλος χρήστης, ο οποίος δεν ανήκε ούτε στο users, το group, ούτε ήταν ο χρήστης George, δεν θα είχα καμία πρόσβαση. Δεν θα μπορούσα το καν να το διαβάσω το αρχείο. Αυτό μπορούμε να το δούμε εύκολα. Αν ένα αρχιάκι. Έλα. Με το password σου. Λοιπόν, αν ένα αρχιάκι το κάνω να ανήκει στο root, root. Το αρχείο λοιπόν αυτό τώρα, το new, ανήκει στο root root. Ο root έχει δικαίωμα ανάγνωσης εγγραφής. Όσοι είναι μέλη του group root έχουν δικαίωμα ανάγνωσης και όλοι οι υπόλοιποι τίποτα. Αν εγώ πάλι, αν πάω ως χρήστης Κατερίνα ή και ακόμα ως χρήστης Τζόρτζ να το κάνω, να δω τα περιεχόμενά του, ούτε τα περιεχόμενα το μπορώ να δω. Όχι απλά να γράψω, τίποτα, ούτε τα περιεχόμενα το μπορώ να δω. Γιατί η τρίτη τριάδα είναι τρεις παπλίτσες. Ούτε ανάγνωση, ούτε εγγραφή, ούτε εκτέλεση. Οκ. Okay. Λοιπόν. Ανάδρομη αλλαγή τώρα. Υπάρχει και το απάντλα και στη CHMOD, όπως υπήρχε και στη CHOWN. Μπορούμε να αλλάξουμε αναδρομικά όλα τα χαρακτηριστικά ενός καταλόγου και όλων των αρχείων που είναι από εκεί κάτω, αλλά θέλει προσοχή. Γιατί δεν κάνει αυτό που νομίζετε. Δηλαδή, αν δώσουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, το 64 δεν ξέρετε τι σημαίνει ακόμα εδώ πέρα, αν δίναμε λοιπόν, ποιο φάκελο θα φτιάξει, είχα φτιάξει το φάκελο My Dear, έτσι δεν είναι, που μέσα είχε το Dear One, και ο οποίος μέσα είχε το Test. Αν εγώ κάνω CHMOD, όλα τα αρχεία να είναι RW, αυτό δεν σημαίνει, όλοι να έχουν RW. Και το κάνω Pavla R, recursive λοιπόν, ανάδρομο σε όλους τους καταλόγους και σε όλα τα αρχεία που είναι κάτω από αυτό, κάτω από το My Deal. Αυτό που θα συμβεί είναι αυτό που το... ανοίξει το root. Το έχω πριν να ανοίξει το root, συγγνώμη. Να ανοίξει το root και εγώ έχω βγάλει το χαρακτηριστικό του εκτελέσιμο. Ορίστε. Εντάξει, είδατε. Το είχα ξεχάσει ότι θα βγάλει το εκτελέσιμο και δεν είχα κάνει πρόσβαση μέσα στο αρχείο. Οπότε δεν μπορούσα να το αλλάξω καν, δεν μπορούσα να το αλλάξω τα χαρακτηριστικά εφόσον δεν είχα το εκτελέσιμο, έτσι. Αν λοιπόν κάνω RW ή RWX, ας το κάνω RWX, όλα τον κατάλογο αυτών και όλα όσα είναι από εκεί κάτω. Αυτό που έκανα είναι ότι έβαλα το χαρακτηριστικό RWX όχι μόνο για τους καταλόγους, αλλά και για τα αρχεία που είναι μέσα στους καταλόγους. Έκανα και όλα τα αρχεία που υπάρχουν εκεί μέσα εκτελέσιμα. Δεν υπάρχει τρόπος να του πω μόνο με τη CHMOD. Κάνε μόνο τους καταλόγους εκτελέσιμους και όλα τα αρχεία μη εκτελέσιμα. Ή θα του πω κάντα όλα με τα ίδια χαρακτηριστικά, ή δεν του λέω τίποτα. Και αν του πω για το RW, δεν μου δίνει, ξέρετε γιατί. Γιατί είναι πάει. Γιατί πάει πρώτα στο My Dear, που είναι πιο έξω, αφαιρεί το χαρακτηριστικό το εκτελέσιμο. Πάει ένα βήμα πιο μέσα μετά. Μπορεί να πάει ένα βήμα πιο μέσα. Όχι, αφού έχει ήδη αφαιρέσει το χαρακτηριστικό το εκτελέσιμο απ' έξω. Εντάξει. Για να κάνουμε αυτή τη δουλειά, παραδείγματος χάρη, να κάνουμε όλους τους καταλόγους κάτω από έναν κατάλογο να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και όλα τα αρχεία που είναι κάτω από ένα κατάλογο. Ξεχωριστά για καταλόγους και για αρχεία.
να έχουν, έχουν ίδιες ιδιότητες αλλά διαφορετικές μεταξύ τους αρχεία και κατάλογοι, θα πρέπει να δουλέψουμε ταυτόχρονα με την εντολή fight. Άλλη φορά αυτό. Εντάξει, θα πρέπει να κάνουμε συνδυασμό εντολών. Μόνη της η CH mod δεν το κάνει αυτό. Οπότε, ίσως λίγο το Παύλα Άρη η ανάδρομη χρήση εδώ πέρα είναι λίγο άχρηστη. Και ίσως κάνει διαφορετικά πράγματα αυτά που νομίζετε να κάνει. Θα θέλατε να κάνει. Εδώ τώρα το execute έχει αλλάξει ή επειδή δεν έγινε όλη η εντολή το ανέρεσε. Ξανά τι. Εδώ πέρα το execute στο πραγματικό κατάλογο το MyD έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Από εκεί και πέρα όμως πήγε παραπέρα, πήγε να μπει ένα βήμα παραμέσα και δεν μπορεί να μπει ένα βήμα παραμέσα γιατί έχει αλλάξει το εκτελέσιμο απ' έξω. Λοιπόν, ζαλιστήκατε ή να σας ζαλίσω λίγο παραπάνω. Τι είναι αυτό το 644 που έγραψα εκεί πέρα τώρα. Εδώ είναι λίγο τα περίεργα. Όλα αυτά τα RWX και τα λοιπά μπορούν να τα γράψουν και με γράμματα. Και η αλήθεια είναι ότι προτιμώ πολύ συχνά να τα γράφουμε γράμματα γιατί είναι πιο γρήγορο. Από το να γράφει συνέχεια RWX και τα λοιπά και να λες ο user τόσο, το group τόσο, οι υπόλοιποι τόσο, μπορείς να το γράψεις πιο γρήγορα με τρεις αριθμούς και τελειώνει η υπόθεση. Τι σημαίνει κάθε φορά ένας αριθμός. Και σου έχω γράψει εδώ πέρα και στο οκταδικό που είναι και στο διαδικό. Ξέρετε, κανένας να μετράξει το διαδικό. Δεν είναι τίποτα. Το 0 είναι 0. Εντάξει. Και από εκεί πέρα μετράμε μόνο με άσους. Διαδικού σημαίνει ότι υπάρχει μόνο 0 και ο άσος. Εντάξει. Άρα η αντίστοιχη στο 1, το ξέρουμε στο δεκαδικό, το 1 είναι το 0-0-1. Το 2, επειδή δεν μπορεί να μετρήσει να πάρει 2, αλλάζει το επόμενο ψηφίο. Σαν να πάμε από το 9 στο 10, παραδείγματος χάρη. Η αντιστοίχηση λοιπόν στο οκταδικό ή στο δεκαδικό, αν θέλετε, είναι αυτή με αυτή. Και τα δικαιώματα αντίστοιχα από δίπλα, τα RWX και οι θέσεις που είχαμε, αν προσέξετε, η αντιστοίχηση των άσων με τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούν είναι ακριβώς ίδια, το βλέπετε. Δηλαδή εδώ 1-1-0, RW κενό. Όπου υπάρχει 0 υπάρχει παύλα. Το δέχτηκε στο διαδικό, δηλαδή τα δικαιώματα. Πώς? Εδώ στο οκταδικό που τα βάζετε, τα δείχνει στο διαδικό. Όχι, 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 όχι. Απλά σου εξηγώ ότι τι σημαίνει αυτό το νούμερο. Γιατί έχει βγει 7 παραδείγματος χάρη αυτό το νούμερο. Γιατί το λέμε 7, δεν είναι. Δεν το βγάλει κάποιος στο μυαλό του ότι το 7 θα σημαίνει RWX. Σημαίνει άσος, άσος, άσος. Ο οποίος άσος, άσος, άσος σημαίνει ότι ενεργοποίησε κάθε ένα από τα τρία. Ο άσος σημαίνει ενεργοποίηση, το 0 σημαίνει απενεργοποίηση του χαρακτηριστικού. Και μιλάει ακριβώς για τις θέσεις. Εντάξει, βλέπετε όπου υπάρχει άσος υπάρχει ενεργοποίηση του αντίστοιχου χαρακτηριστικού. Όπου υπάρχει μηδενικό υπάρχει απενεργοποίηση του αντίστοιχου χαρακτηριστικού. Οπότε, πολύ γρήγορα και συνήθεια είναι ουσιαστικά, το θυμάστε ότι αν θα τα δουλεύετε, ότι το εξάρι σημαίνει ανάγνωση γραφή. Το εφτάρι σημαίνει ανάγνωση γραφή εκτέλεση. Εντάξει, και ούτω καθεξής, και όλα τα υπόλοιπα που είναι από πάνω. Το 0 σημαίνει καμία πρόσβαση. Εντάξει. Και, να ορίστε τη στοίχηση. Τι σημαίνει το 7-7-7, σημαίνει ότι παντού ανά 3-7 σημαίνει ότι ο χρήστης, το πρώτο 7 έχει RWX, το δεύτερο 7 σημαίνει ότι το group έχει RWX, το τρίτο 7 σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι έχουν RWX. Το 7-5-5. Ο χρήστης έχει RWX, η ομάδα έχει RW μόνο, το πεντάρι, να, το τι ήταν το πεντάρι ήταν RW. Όπα, σας το έγραψα λάθος. Το έγραψα λάθος. Είμαι RX. Δεν είναι RW. Αυτό θα πρέπει να είναι RX. Λάθος δικό μου. Εντάξει, για σύνημα. Αυτό θα πρέπει να είναι RX και αυτό να είναι RX. Όχι RW. Εντάξει, λάθος μου. Συγγνώμη. Από κάτω, 644. Τι σημαίνει το εξάρι. Το εξάρι σημαίνει ότι ο χρήστης θα έχει RW. Το τεσάρι, το πρώτο από τα δύο, σημαίνει ότι έχει μόνο ανάγνωση το group. Και το τρίτο ότι έχει μόνο ανάγνωση όλοι οι υπόλοιποι. Το 600 τι σημαίνει, ότι το αρχείο αυτό έχει μόνο δικαιώματα ανάγνωση και γραφή ο χρήστης και κανένας άλλος δεν έχει καμία πρόσβαση. Ούτε η ομάδα, ούτε οι υπόλοιποι. Εντάξει, αν αρχίσετε να συνηθίζετε τους αριθμούς θα δείτε ότι είναι πολύ πιο εύκολο. Δηλαδή δεν γράφετε ο χρήστης τόσο, η ομάδα τόσο, οι υπόλοιποι τόσο, με τα νομεράκια αμέσως βγαίνουν. Οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά νομίζω. Έχω κι άλλα να σας πω, είναι αλήθεια, αλλά μάλλον πέρασε πάρα πολύ ώρα. Εντάξει, την επόμενη φορά.
Δηλαδή, αυτό που δεν είδαμε, θα μιλήσουμε λίγο την επόμενη φορά, είναι ότι, είδαμε πώς αλλάζουμε τις ιδιότητες και τα δικαιώματα, αλλά τα αρχικά δικαιώματα ποια είναι. Όταν φτιάξει ένα αρχείο, τι δικαιώματα έχει. Θα το δούμε.